Ξεκινάμε με το θέμα που έθεσε η κυρία Κυρίτση όσον αφορά τις δράσεις από εδώ και πέρα του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την δημιουργία των νέων δομών στη Λέσβο και στη Χίο. Λοιπόν, το θέμα είναι γνωστό. Το λόγο ο κύριος Περιφερειάρχης. Κύριε Συμβουλή, όπως είπε ο κύριος Καρασάβας, έχετε λάβει μια ομόφωνη σχεδόν νομίζω απόφαση πριν από αρκετό καιρό. Αυτό δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, σε συζήτηση ξανά. Νομίζω ότι αν θεωρείτε ότι ισχύει η απόφαση αυτή, θα μπορούμε να την ξαναπαναλάβουμε. Τι ήταν η παγιά θέση μας. Από εκεί και πέρα, η θέση σας. Από εκεί και πέρα, να δούμε για το θέμα της βάστας και του θόλους. Ξέρετε όλοι πολύ καλά τα γεγονότα που διαδραματίστησαν στις 7 Ιανουαρίου, τη μέρα των φώτων, όταν ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν στο Βόρειο Αιγαίο, μας έκανε την τιμή να μας επισκεφθεί. Έγινε μια αντίστοιχη κίνηση αυτούς που είχε γίνει το Φεβρουάριο του 2020. Η μένη ήταν με πολεμικά μέσα, τούτη φορά ήταν με ειρηνικά μέσα. Με ένα πλοίο το οποίο μετέφερε μηχανήματα για να προβεί στην ανέγερση των υπερδομών. Ο λαός του Ισχύου και της Λέσβου, πρώτος ήταν της Ισχύου, αντέστη σε αυτό, αντιστάθηκε, προέβαλε αντίσταση στο θέμα της εξόδου των μηχανημάτων και τα μηχανήματα δεν μπόρεσαν τότε να εξέλθουν και γύρισαν πίσω δεν ξέρω πού, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, δεν μπορώ να το διευκρινίσω. Αυτό ήταν μια εκδήλωση του λαϊκού φρονήματος, τι πιστεύει επί του θέματος. Μετά το γεγονός ήταν ότι υπήρξε ένα γκάλωπ το οποίο βγήκε από ένα τοπικό κανάλι λέγοντας ότι το 70, το 60, το 80, ούτε εγώ δεν θυμάμαι πόσο του λαού επιθυμεί μια δομή στη Βάστρια. Βέβαια υπήρξε ένα κατά την αντίληψη δική μας ψευδοδίλημα. Το ψευδοδίλημα ποιο ήταν? Όταν έλεγε θα προτιμάτε τον Καρατεπέ ή τη Βάστρια, είναι ψευδοδίλημα για μένα. Διότι δεν ετέθη το θέμα προτιμάτε τίποτα ή τον Καρατεπέ ή τη Βάστρια. Όταν βάλεις δύο περιπτώσεις, εντάξει, μοιραία μπορεί να απαντήσουν πολλοί, προτιμάμε το πιο απομακρυσμένο. Αλλά το θέμα, το βασικό είναι αν θέλουμε δομή ή δεν θέλουμε. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Μάλιστα, επακολούθησε ένα γκάλο που έγινε επί πληθυσμού, ένα δείγμα πληθυσμού 1.800 κατοίκων από ένα τοπικό site και μάλιστα ήταν τελείως αντίθετο. Ήταν 82% να μην γίνει η Βάστρια. Όπου υπήρχε και το ερώτημα να γίνει η Βάστρια, να μην γίνει η Βάστρια. Και να γίνει κέντρο, να γίνει μήνυο Καρατεπές. Το 82%, αν το ερμήνευε καλά κανείς το γκάλωπ αυτό, το ανεπίσημο, το ιδιωτικό γκάλωπ, δεν ήταν από επίσημη εταιρεία, το 82% έλεγε να μην γίνει η δομή, να μην υπάρξει δομή στη Λέσβο. Εγώ είναι η επεποίθησή μου, η άποψή μου είναι ότι τα νησιά που τα οποία ζουν σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρέθηκαν και θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται με μια επιθετική Τουρκία, με ανθρώπους που δεν επιθυμούν να μείνουν στα νησιά, αλλά οι άνθρωποι δυστυχισμένοι οι οποίοι έρχονται εδώ, αλλά επιθυμούν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη, δεν βλέπω το λόγο γιατί να τους κρατάμε εδώ με υπερδομές. Άλλο το να κάνουμε στα νησιά, στη Χίο, στη Λέσβο, γιατί η Σάμος απεδέχθη κάπως την ύπαρξη μιας δομής, να κάνουμε στα νησιά αυτά ένα κέντρο ταυτοποίησεως και αναγνωρίσεως για να τους καταγράψουν, να δούμε αν έχουν κορονοϊό και να φύγουν σε 5-10 μέρες για να είναι για 500, για 300, για 200 και το κουβεντιάζουμε. Θέμα είναι άλλο πράγμα. Και άλλο η δομή. Δομή, εμείς οι μηχανικοί νομούμε ένα δομημένο σύνολο. Μια δομή με δίκτυα οδών, αθλητικούς τόπους, λατρευτικούς τόπους, εκπαιδευτικούς τόπους που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, και δέλεα προσελκύσεως ανθρώπων δυστυχισμένων αυτών. Άρα, νομίζω ότι πρέπει και στην ανέγερση με, ας το πω έτσι, ειρηνικά μέσα, την απόπειρα που γίνεται τώρα, αφενός μεν στο Θόλος και εδώ στο Βάστρια, να τεθείτε, να αποφασίσετε, και το εφαρμόσω εγώ, γιατί συμπίπτει και με την άποψή μου, θα πρέπει να είμαστε, να αποφασίσουμε τι μέτρα θα, να αποφασίσετε τι μέτρα θα πάρουμε, ώστε να αποτρέψουμε. Δεν είναι κάτι που το ζητάμε και το θέλουμε. Και εντάσσετε μέσα και στην απόφαση που ήδη έχετε πάρει. Ωραία. Από εκεί πέρα είναι πρόθυμο να ξαναμιλήσω. Τοποθετήσεις. Ναι, ωραία. Πάρα πολλά το λόγο.
Ένα λεπτάκι να πάρουμε λίγο τις παρατάξεις με την, αν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά, Άρης Χατζηκομινός, αν θέλετε διαδικαστικά κάτι. Ναι. Ακούστηκα, Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Διαδικαστικά θέλω να θέσω. Ναι, 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 ναι. Έχω το λόγο. Ναι, ναι. Έχω το λόγο. Ναι. Να ευχηθώ πάλι σε όλους σας καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Και επειδή ο κύριος Περιφερειάρχης έθεσε ένα θέμα, το οποίο είναι σοβαρό, δηλαδή ότι έχουμε λάβει μια απόφαση πριν 2 χρόνια, έτσι, μάλλον πριν 1 χρόνο, ακριβώς, και αυτή η απόφαση θεώρησε δεδομένο ότι ισχύει. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή το τότε με το σήμερα έχει μια τεράστια διαφορά, δηλαδή, γι' αυτό θέτω αυτό το διαδικαστικό θέμα, τότε υπήρχαν 25 με 30 χιλιάδες μετανάστες σε μια άναρχη δομή που οδηγούσε σε εγκληματικότητα τόσο στο ζωικό και γενικά στο κεφάλαιο των ντόπιων και στη ζωή τους, αλλά και εγκληματικές ενέργειες μεταξύ των ιδίων, χωρίς κανένα έλεγχο. Υπήρχαν σύνορα τα οποία δεν φυλάσσονταν και είχαμε τεράστιες εισόδους, γιατί τότε, μέχρι τότε, τα σύνορα φυλάσσονταν με τη φυσική παρουσία και δεν είχαμε αποτροπές. Τότε λοιπόν, όλος ο λεσβιακός, ο χιακός και ο σαμιώτικος λαός ξεσηκώθηκε, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα κλείσει η Μόρια και θα γίνει μια και μοναδική δομή. Τότε λοιπόν ήταν πάνδημη η επιθυμία και η αντίδραση του κόσμου να μην γίνει καμιά άλλη δομή και να κλείσει η Μόρια. Αυτά που λέω είναι η πραγματικότητα και τη ξέρουμε όλοι. Από τότε όμως μπήκε πολύ νερό στα βλάκια. Άρχισαν και φυλάσσονται τα σύνορα. 25-30 χιλιάδες άνθρωποι στη Λέσβο, για να μιλήσουμε για τη Λέσβο, είναι λιγότεροι από 2.000. Υπάρχει μια κλειστή ελεγχόμενη δομή στον Καράτεπε, για την οποία δεν αντέδρασε κανείς, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανείς. Κανείς απολύτως. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ούτε αυτό το διάστημα υπήρξε κάποια αντίδραση. Με απόλυτο έλεγχο. Μηδέν εγκληματικότητα είναι ένα γεγονός το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Τι θέλω να πω, και φυλάσσονται σύνορα. Φυσικά μας καταγγέλει κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάνουμε παράνομες αποτροπές, ότι παίρνουν τους ανθρώπους και τους γυρίζουμε πίσω. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει ότι τα θαλάσσια σύνορα που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν, γιατί είναι η πραγματικότητα και φυλάσσονται σήμερα, είναι γεγονός και ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Εξίσου, μέσα σε αυτή την κλειστή δομή, αυτή τη στιγμή στο Μαυροβούνι, υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες κατά των δυνατών. Κατά το δυνατό, λέω, γιατί υπάρχουν ακόμα σκηνές. Δεν έχουν αντικατασταθεί όλες. Φαντάζομαι, επειδή η κυβέρνηση θέλει να κάνει άλλη δομή εκτός αστικού ιστού, μακριά από κατοικημένες περιοχές, όπως ζητούσε η πλειοψηφία του κόσμου. Και να μην μπαίνουμε, κύριε Χατζηκομινέ, να μην μπαίνουμε όμως τόσο πολύ. Ποιο είναι το διαδικαστικό όμως τελικά? Κύριε Καπούρη, ακούστε να δείτε. Αν έχετε καλή διάθεση, θα ακούσετε γιατί το βάζω το θέμα και ποιο είναι το διαδικαστικό. Να μπούμε όμως κατευθείαν στο διαδικαστικό, κύριε Χατζηκομινέ. Κύριε Καπούρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα σας παρακαλώ εγώ δηλαδή. Δεν βλέπω κανένα διαδικαστικό εγώ. Είστε πρόεδρος, κύριε Καπούρη. Κύριε Χατζηκομινέ, πρόεδρε, γιατί όντως υπάρχουν αντιδράσεις από πολλούς. Κύριε Χατζηκομινέ, θέστε λίγο το θέμα, γιατί υπάρχει αντίδραση από πολλούς όμως. Κύριε Πρόεδρε. Κάνω ένσταση αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς έβαλα το ζήτημα και άλλη πρόταση έκανα και αυτή τη στιγμή καλούμαστε. Κύριε Τσαφίστο, να τελειώσουμε. Γιατί να μην ενοχλείται ο κύριος Καπούρης που ενοχλείται πολύ με μένα. Να πω ότι δεν υπάρχουν, το τότε με το σήμερα, η διαφορά είναι τεράστια. Άρα, να μην θέτει ο κύριος Περιφερειάρχης ως δεδομένη αυτή την απόφαση. Όχι, όχι, το είπε και εκείνος, αν θεωρείτε... Να τολμήσουμε να συζητήσουμε το σήμερα. Μα είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης ότι αν ισχύει η απόφαση... Είναι τελείως διαφορετικές. Να πάρουμε απόφαση για το σήμερα. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη αν καταχράστηκα τον χρόνο, αλλά δεν μπορείς να το αναπτύξεις με λιγότερο χρόνο. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κυρίτση, έχετε το λόγο. Ναι, ναι.
Καταρχάς, επιτρέψτε μου, κύριε Χατζικομνηνέ, να πω ότι δύο χρόνια τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν ανακλήθηκαν ποτέ οι αποφάσεις οι ομόφωνες του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα της δημιουργίας των υπερδομών. Είμαστε απλώς σε μια συνεχή εγρήγορση, ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ να γίνουν αυτές οι υπερδομές. Σε αυτή λοιπόν τη βάση, καλούμαστε σήμερα όχι να αναθεωρήσουμε ή να συζητήσουμε το ποιες θέσεις θα πάρουμε από εδώ και μπρος, εάν θα συμπλέψουμε δηλαδή με την κυβέρνηση και θα συμφωνήσουμε να γίνουν υπερδομές ή δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν συζητάμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Σήμερα και η πρόταση η δικιά μας ήταν να δούμε σε ποιες δράσεις, σε ποιες κινητοποιήσεις θα προβούμε, ώστε να σταματήσουμε τα έργα τα οποία ήδη άρχισαν στη Βάστρια. Οι κινητοποιήσεις τόσο στη Χίο όσο και στη Λέσβο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ότι και ο κόσμος και εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλω να πιστεύω, εμένουμε στις αρχικές μας αποφάσεις και στα ψηφίσματα που εδώ και δύο χρόνια βγάζουμε, επικαιροποιούμε, λέμε σε δηλώσεις μας, υποστηρίζουμε και δεν έχουμε ξοκύλει από αυτά. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω εγώ και εμείς αυτό λέμε πάντα όταν ερωτόμαστε για τις θέσεις μας, το τι θέλουμε ακριβώς για τη δημιουργία των υπερδομών και τι πιστεύουμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να αποφασίσουμε και πρόταση δικιά μας είναι αύριο σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο να βρίσκεται στη Βάστρια προκειμένου να εμποδίσει την εξέλιξη των εργασιών. Παράλληλα σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο καλό θα ήταν να επικαιροποιήσει με ένα ολίγων σειρών ψήφισμα αυτά τα οποία έχουμε προαποφασίσει εδώ και δύο χρόνια. Recording in progress. Ναι, τι γίνεται, πολύ ησυχία. Α, δεν ακούγονται, κυρίτσι. Ρώτα, δεν ακούστηκα. Ακούστηκε καθόλου. Μέχρι ένα σημείο. Ναι, μέχρι ένα σημείο, ναι. Άρα και ρίξε αυτή η πάση. Τώρα ακούτε. Ναι. Ωραία. Ξεκινήσει κύριε Κυρίτσα από τα τελευταία αυτά που είδατε. Οπότε σήμερα καλό είναι να... Το τελευταίο αυτό που είπατε... Λοιπόν, πρόταση δικιά μας είναι σήμερα να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας προκειμένου να σταματήσουν οι εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βάστρια. Αυτή ήταν η πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης. Δεν θέλουμε να μπούμε... Και το νομοσχέδιο βέβαια. Αυτό και οι τροπολογίες οι οποίες περνούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή και διευκολύνουν να δημιουργηθούν οι νέες υπερδομές. Ωραία. Κύριε Σπυλάκη. Ναι. Πρόεδρε. Ναι. Πρόεδρε, έλεγα στην κυρία Κυρίτση, που λέει συνέχεια υπερδομές, στην νομική ορολογία, όταν αναφέρεσαι υπερδομές συνέχεια, απαγορεύεται υπερδομές, ακοντράριο, μπορεί να θεωρηθούν ότι επιτρέπονται οι δομές. Κύριε Νύχτα, 3.500 που θα χωρέσει η Σάμμος τι είναι. Να μην δίνουν νέες φυλακές λοιπόν στα νησιά μας, σας καλύπτει αυτό. Λοιπόν, κύριε Σπυλάνη, έχετε τον λόγο. Το λόγο για δύο λεπτά. Ένα λεπτά. Έχει ζητήσει ο κύριο Σπυλάνη, κύριε Καμπούρα, αμέσω μετά βέβαια. Όχι, κύριε Πρόεδρε, είχαμε πει να το δουν ένα από του επικεφαλεί. Επικεφαλεί είναι, μόνο γι' αυτό. Επειδή επικεφαλεί είναι. Α, για μετά, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν εμείς συμφωνούμε με την πρόταση τη Λαϊκής Εισπύρωσης να είμαστε αύριο στη Βάστρια ως Περιφερειακό Συμβούλιο και βέβαια να ετοιμάσουμε αυτή τη στιγμή ένα κείμενο σε ό,τι αφορά την τροπολογία που περνάει, αυτή που, που καταθέσαμε προηγουμένως και να ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αντίθετο με τις τροπολογίες που έρχονται τώρα από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια τόσο σε ό,τι αφορά το δικό της έκδοση αποφάσεων περιβαλλοντικών αδειών για τους δρόμους και για τους χυμάρους όπως συμπλήρωσε ο κύριος Καρασάβας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ετοιμάσουμε γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Τρεις σειρές και να το
δώσουμε για, να την πάσουμε για, υιοθέτηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργούλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να θυμίσω ότι δεν είναι ομόφωνη η απόφαση, δεν ήταν ποτέ ομόφωνη η απόφαση πριν από 2,5 χρόνια όταν την είχαμε πρωτοπάρει και ούτε θα είναι και σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Και τότε είχα διαφωνήσει, είχε διαφωνήσει και ο συνάδελφος ο Νίκος Μανάβης που είναι δίπλα μου, είχαμε καταθέσει ένα άλλο σχέδιο το οποίο δεν έγινε αποδεκτό και αναρωτιέμαι μήπως τυχόν αυτό μας οδηγήσει και σε έναν στοχασμό. 2,5 χρόνια λέμε τα ίδια και οι άνθρωποι έχουν βάλει μέσα τα εργαλεία τους ήδη. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο την τακτική μας? Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα και να σταματήσουμε να κάνουμε συμβολικές κινήσεις και να μιλήσουμε για τα πιο σημαντικά πράγματα και με έναν άλλο λόγο? Γιατί ακόμα και το ζήτημα της νομιμότητας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, εμείς είμαστε νόμιμοι, κύριε. Τα ουσιαστικά συμφέροντα υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι έχουν και την πίτα και μπορούν να την κόψουν όπως θέλουν. Παίρνουν νόμους στη Βουλή ανά πάσα στιγμή και βγάζουν ότι αυτό είναι νόμιμο τώρα, το άλλο δεν είναι νόμιμο. Και εμείς τρέχουμε να τους φτάνουμε και απλώς διαμαρτυρόμαστε σε ένα επίπεδο τελείως συμβολικό. Τι είχαμε κάνει αυτά και τι είχαμε διαφωνήσει και γιατί διαφωνούμε και τώρα? Γιατί αυτή η κίνησή μας δεν πρέπει να είναι μόνο ένα συμβολικό ελάτε όλοι να πάμε εκεί πέρα να φωτογραφηθούμε και μετά θα φύγουμε και δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς τουλάχιστον στη Λέσβο και στη Χίο, το ζήσατε μαζί μας εκεί πέρα. Πριν από 2 χρόνια ακριβώς, είχαμε μια πολεμική ενέργεια της κυβέρνησης εναντίον των νησιωτών που δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Ποτέ ζήτησαν συγγνώμη. Η ιστορία αυτή την κίνηση θα τη γράψει. Αλλά θα γράψει και τις δικές μας κινήσεις. Εμείς βρεθήκαμε εκεί πέρα. Άλλοι φάγαμε το ξύλο, άλλοι το βλέπαμε που τρώγανε το ξύλο, αλλά εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο απαιτήσαμε δημόσια συγγνώμη από την κυβέρνηση. Κάναμε μια τέτοια κίνηση αυστηρή για μια τέτοια ενέργεια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους, επαναλαμβάνω. Στοιχείο, πριν από 2,5 χρόνια είχα διαφωνήσει, γιατί σας λέω, σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε λίγο το λόγο της λογικής και της επιστήμης. Σας είχα φέρει τότε και λόγω αντικειμένου όλες τις έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό για να πούμε έναν ουσιαστικό λογικό επιχείρημα απέναντι σε αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης. Τα κλειστά κέντρα θα μειώσουν τις ροές. Μπούρδες και συγγνώμη για την έκφρασή μου. Καμία έρευνα δεν το λέει αυτό. Και τώρα τι μένει? Είδατε την κυβέρνηση να λέει κάτι ότι ένα κλειστό κέντρο θα μειώσει τις ροές? Όχι, οι ροές ξαφνικά μειώνονται ανεξάρτητα τα κλειστά κέντρα. Άρα τι χρειαζόμαστε τα κλειστά κέντρα? Αφού δεν συσχετίζονται με τις ροές. Πού είναι το λογικό σας επιχείρημα, κύριε της κυβέρνησης? Το χρησιμοποίησαμε αυτό. Συγγνώμη, κύριε της κυβέρνησης, αλλά είσαστε χαζοί. Δεν ξέρετε να χρησιμοποιήσετε έναν λόγο, έναν επιστημονικό λόγο, αλλά και τη λογική την ίδια. Πού στηρίζεστε ότι πρέπει στα νησιά να υπάρχουν κέντρα κράτης για να μειώσουν τις ροές? Ο κυρίαρχος λόγος της κυβέρνησης τελικά σήμερα αποδεικνύεται, και όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, ότι επειδή τα φυλάσσουν τα σύνορα, επειδή υπάρχει κορονοϊός, επειδή υπάρχει πανδημία, επειδή δεν ξέρω τι. Πάντως δεν συσχετίζονται με τα κέντρα κράτησης. Άρα δεν χρειαζόμαστε κέντρα κράτησης για να μειώσουμε τις ροές. Δεν σχετίζονται, ποτέ δεν σχετιζόντουσαν και ποτέ δεν σχετίζονται οι ροές με τα κέντρα κράτησης. Ποτέ. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως του λόγου μας? Ο λόγος μας ο συγκεκριμένος. Και αυτό είναι μια πρόταση που, αν τη δεχτείτε, σαφέστατα κι εγώ θα μπω και θα συνυπογράψω το κείμενο αυτό και θα είμαι μαζί στις κινητοποιήσεις σας. Θα πρέπει να βασίζεται στο κύριο χαρακτηριστικό των νησιωτών. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των νησιωτών τα προηγούμενα χρόνια? Η αλληλεγγύη που δείξαμε και ο ανθρωπισμός. Δεν πρέπει να υπάρχει διχαστικός λόγος. Αντιθέτως, πρέπει να υπογραμμίζεται το ότι νησιώτες και πρόσφυγες έχουν κοινά συμφέροντα και πρέπει να κατέβουν μαζί κοινά στο δρόμο αυτό. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν και το νομοθετικό πλαίσιο και το προηγούμενο, το πολύ σημαντικό προηγούμενο, μην το ξεχνάμε, ο εγκλωβισμός των νησιωτών των προσφύγων στα νησιά. Αυτό που ονομάζουμε κοινή δήλωση και πώς έχει μεταφερθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι θέμα με αριθμών. Η Λέσβος για πολλά χρόνια, όσοι ζούσατε εδώ πέρα το γνωρίζετε, ήταν η ντροπή της Ευρώπης και τιμωρήθηκε για μερικές εκατοντάδες μόνο άτομα στην Παγανή.
Η ντροπή της Ευρώπης ήμασταν για εκατοντάδες άτομα. Και τώρα λέμε, δεν πειράζει, ας βάλουμε 3.000, 5.000. Αχ, ευτυχώς γλιτώσαμε που ήταν 15.000-20.000. Ντροπή μας. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Πρόεδρε, λοιπόν, ο κύριος Μανάβης. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για ακόμη μια φορά το θέμα των κλειστών κέντρων κράτησης. Απλά λίγο, όχι, επειδή λίγο ξεφεύγει η κατάσταση πάλι. Το θέμα που έθεσε η κυρία Κυρίτση ήταν, ξεκίνησαν εργασίες στη Βάστρια. Προτιθέμεθα να κάνουμε κάποιες κινήσεις σαν περιφερειακό, ναι ή όχι. Εμένουμε στην παλιά στις αποφάσεις, σχοιούν οι αποφάσεις του περιφερειακού, ναι πολύ ή όχι. Πολύ συνοπτικός θα είμαι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικός. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε. Εμείς ως παράταξη και τις τρεις φορές που ήρθε ζήτημα ψηφίσματος στο Συμβούλιο το προηγούμενο διάστημα, ήμασταν σαφείς και ξεκάθαροι. Δεν συμφωνήσαμε με αυτά τα ψηφίσματα, συμμετείχαμε μαζί με το λαό των νησιών του Βορείου Αιγαίου ενάντια σε αυτά που εμείς τα ονομάζουμε φυλακές και δεν είναι τίποτα άλλο, είτε είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάνθρωπη, δολοφονική και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το λέμε και θα τα πολεμάμε με κάθε τρόπο και σε κάθε στιγμή. Αυτή είναι η ουσία. Και διαφωνούμε με τα ψηφίσματα και με την πολιτική που υλοποιείται, γιατί επί της ουσίας, εκτός την απανθρωπιά που εκφράζουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκφράζουν και έναν υπόγειο τρόπο να ανοίξουμε το δρόμο σε αυτά τα κέντρα, διότι όταν λέμε να γίνουν μικρά κέντρα, να γίνεται απλώς καταγραφή και να φεύγουν, ανοίγουμε το δρόμο σε αυτό που υλοποιεί η κυβέρνηση. Γιατί και η κυβέρνηση έρχεται και μας λέει δεν θέλουμε μεγάλες δομές στα νησιά, θέλουμε μικρές. Και οι μικρές αύριο μεγαλώνουν και μεθαύριο μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Και αντί μεθαύριο φτιάχνουμε Γκουαντανάμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Και δεν είναι κάτι, μια κατάρα που έπεσε πάνω στα νησιά της Λέσβου και της Χίου. Ισχύει για όλη την Ευρώπη και ισχύει για όλες τις συνοριακές περιοχές. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο στρατής, ο Γιωργούλας. Πρόσφυγες και ντόπιοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα και θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να αντιδράσουμε. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ. Έχει θέσει ο κύριος Βρουλής και μετά τον... Ναι. Κύριε Βρουλή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έτσι που κατευθύνεται η συζήτηση, με τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν, οδηγούμαστε μαθηματικά σε διασπαστικές κινήσεις. Εμείς είχαμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον λαό. Και ο λαός στην προηγούμενη φάση, προ ένα χρόνο, ήταν η Δήμη. Οι Δήμοι τώρα φτάνουν στην περίπτωση να λένε και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Ή θα πάρουμε απόφαση στο ερώτημα το οποίο έθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι, συνεχίζομαι με όποιο τρόπο για ποιους αγώνες θα το δούμε ή αλλάζουμε πορεία. Αυτό το δεύτερο δεν θα μου άρεσε πολύ και επομένως θέτω τον εαυτό μου υπέρ της Λαϊκής Συσπήρωσης με την έννοια να συνεχίσουμε αλλά με τις προϋποθέσεις οι οποίες θα συζητηθούν εδώ και τώρα. Ωραία. Κυρία Αντωνέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία δεν έχει ανακληθεί, οποιαδήποτε απόφαση και να είναι αυτή, έχει ισχύ. Δεν υπήρξε εισήγηση για αλλαγή αυτών των αποφάσεων από κανένα συνάδελφο. Επομένως σήμερα αυτό που βάζει η κυρία Κυρίτση, δηλαδή το να συζητήσουμε τι μέτρα θα πάρουμε προκειμένου τόσο στη Βάστρια όσο και στο Θόλος να μην καταφέρουν να γίνουν πράξη αυτά τα εντελώς πέρα από την λαϊκή βούληση που σχεδιάζει η κυβέρνηση, εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Στο τι κινητοποιήσεις θα κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την νομοθετική ρύθμιση, χαίρομαι που ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Σπυλάνης έβαλε
ότι πρέπει και επ' αυτού να πάρουμε απόφαση και να την καταδικάσουμε, γιατί ουσιαστικά η νομοθετική ρύθμιση αυτή δεν είναι νομοθετική ρύθμιση, είναι φωτογραφική ρύθμιση. Ουσιαστικά έγινε προκειμένου να παρακάμψει τις αντιδράσεις του Περιφερειάρχη, της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και βεβαίως μπορεί, ας πούμε, ο Περιφερειάρχης να νιώθει ωραία που φτιάξαν ολόκληρη νομοθετική ρύθμιση για να, ο ναρκισισμός του πιθανά ανήχε, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι όπου γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι κάνανε και με τα μνημόνια, κάνουν μια νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν αυτά που αυθαίρετα σχεδιάζουν. Και μην πει κανείς τη δημοσκόπηση που έστειλε το τοπικό κανάλι που λέτε, γιατί ξέρουμε ποιοι την έκαναν, ποια εταιρεία, ξέρουμε τη μετοχική σύνδεση της εταιρείας Αυτινής, η γυναίκα του Θεοδωρακάκου ήταν που μετά τα πούλησε στον κύριο Κουδούνη, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του κυρίου Θεοδωρακάκου κτλ. Κτλ. Και ξέρουμε και αυτοί που παρήγγειλαν την όποια δημοσκόπηση, ποιοι είναι οι λόγοι για την οποία την παρήγγειλαν. Λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή έχει κάνει δημοσκόπηση με δημόσια πρόσκληση, ήρθαν εδώ τα αποτελέσματα, έχει λάβει γνώση το σώμα. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο τι κινήσεις θα κάνει προκειμένου να προασπίσουμε τη λαϊκή βούληση του τόπου μας, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του τόπου μας, που δεν θέλουν τα νησιά μας να ταυτίζονται με κέντρα καταγραφής. Δεν θα ξανακουβεντιάσουμε τη στάση μας για το μεταναστευτικό. Δεν έχει ανακληθεί η απόφαση που υφίσταται. Άρα λοιπόν, να συνταχθεί ένα ψήφισμα για την καταδίκαση της νομοθετικής, να καταδικάζουμε και να ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί η φωτογραφική νομική νομοθετική ρύθμιση που έγινε για να παρακάμψουν την Περιφερειακή Αρχή και τον Κώστα του Μουτζούρη και βεβαίως να αποφασίσει ο καθένας ότι θέλει ψηφίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποιες κινητοποιήσεις θα κάνουμε προκειμένου να προασπίσουμε αυτά για τα οποία έχουμε πάρει αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να το λόγο. Ο κύριος Μπουγδάνος, ναι βέβαια. Και μετά ξεχάσατε κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη κύριε Καπολιπάνο, αλλά μετά... Παρακολουθώ τη συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άκουσα με πολύ προσοχή το ερώτημα που έθεσε και το θέμα έτσι όπως το έθεσε η κυρία Κυρίτση. Αλλά παράλληλα μπερδεύτηκα γιατί κάποιοι συνάδελφοι, χωρίς να έχει τεθεί το θέμα από την κυρία Κυρίτση, θέτουν θέμα ουσιαστικά επανασυζήτησης ή επαναπροσδιορισμού της θέσης Περιφερειακής Αρχής. Νομίζω ότι αυτό δεν τέθηκε και ούτε πρέπει να τεθεί στη συζήτηση. Απλώς αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, έτσι όπως το έθεσε η κυρία Κυρίτση, εκτός βέβαια αν αλλάζει η ατζέντα, και αυτό θα πρέπει να πει κάποιος, όποιος την αλλάζει την ατζέντα και θέλει να συζητήσουμε εξ αρχής και να θεωρήσουμε ή να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας για το μεταναστευτικό, θα πρέπει να λάβει τον λόγο και να το θέσει. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που τέθηκε, ποια μέτρα, ποιες θέσεις θα πάρουμε για να αποτρέψουμε τις συγκεκριμένες ενέργειες. Πρέπει να πω εδώ και να επισημάνω κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στη ΣΑΜΟ. Τούτη τη στιγμή να μην χάσουμε το στόχο. Ακριβώς αυτό που είπε η Κυρίτση πρέπει να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά κύριε Μπογδάνο. Λοιπόν, ο κύριος Καμπούρης. Ζητάω και εγώ κύριε Μπογδάνο. Ναι κύριε Νικολάρα, μετά είστε εσείς. Απλά έχει ζητήσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν να διευκρινίσω με όλο το σεβασμό που έχω στο σύνολο των συναδέλφων ότι εγώ δεν ενοχλούμαι από κανέναν συνάδελφο εν προκειμένου ενοχλήθηκα από την διαδικασία. Γιατί συνεχίζοντας το σκεπτικό που έβαλε η κυρία Αντωνέλη, εμείς έχουμε μία συγκεκριμένη απόφαση και αυτό είναι ένα δεδομένο πλέον. Το δεύτερο δεδομένο, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ότι όπως εμείς στοιχείο καταφέραμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον και με το δικό μας τρόπο παίρνοντας είδηση της κινήσης είτε του Υπουργείου είτε της κατασκευάστριας εταιρείας φροντίσαμε με δυναμικό τρόπο να αποτρέψουμε μέχρι σήμερα και ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε και αύριο να μην ξεκινήσουν οι εργασίες στο Θόλος.
Εν προκειμένου λοιπόν και συμφωνώντας απόλυτα με την πρόταση που κατατέθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από την κυρία Κυρίτση, αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα στη συγκεκριμένη κουβέντα, για να μην κάνουμε και πολύ χρόνο, είναι ποια θα είναι τα αγωνιστικά, διεκδικητικά, κινηματικά μας χαρακτηριστικά για να σταματήσουν οι εργασίες οι οποίες, από ό,τι ακούω, φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει. Εν προκειμένου λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και πολύ πρόχειρα, γιατί φαντάζομαι μέσα από την ροή του λόγου και της επιχειρηματολογίας μας θα κατατεθούν διάφορες προτάσεις, θα έλεγα εγώ ότι οφείλουμε άμεσα τουλάχιστον και συμβολικά, αν θέλετε, έχοντας όμως ουσιαστική κατεύθυνση αυτή η κίνησή μας, είναι αύριο η περιφέρεια επισήμως να μείνει κλειστή και ή δυνατόν το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου με όσους υπαλλήλους θέλουν για να συμπαρασταθούν στην απόφασή μας αυτή, να μεταβούν αύριο στο συγκεκριμένο χώρο με σκοπό να διακόψουν και να αποτρέψουν τη συνέχιση των εργασιών. Ένα δεύτερο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, αυτό όμως βέβαια προληπτικά θα βοηθούσε, η χρήση των μηχανημάτων μας που θα εμπόδιζαν την διέλευση των μηχανημάτων που θα εκτελούσαν τις εργασίες. Ένα τρίτο σημείο που έχει να κάνει με την τροπολογία είναι να δούμε με ποια νομικά όπλα στα χέρια μας μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την αυθαίρετη και αντιδημοκρατική προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης να πάρει μία αρμοδιότητα που έχουν οι περιφέρειες, διότι είναι, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, μία τροπολογία η οποία είναι φωτογραφική. Σε πρώτη φάση αυτά έχω στο μυαλό μου και βεβαίως θα πρέπει, αν θέλουμε, να λάβουμε το ρόλο του επισπεύδοντα, να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της Λέσβου, να συνδράμουν και να δημιουργήσουμε το ανθρώπινο τείχος που θα εμποδίσει την συνέχιση των εργασιών στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κάποια στιγμή βάλεμε στο πρόγραμμα θέλει τοποθέτηση. Ωραία, κύριε Νικολάρο, κύριο Καρασάβα και μετά εσεί. Ο κύριο ζητήσει τον λόγο. Όχι, πρόεδρε, Βόλου, και εγώ θέλω για δύο λεπτά. Ωραία. Κυρία Νικολάρα, και προχωράμε. Κρυμίζει. Ωραία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Έχουμε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που οφείλουμε να την υποστηρίξουμε. Δεδομένου ότι η απόφασή μας που έλεγε όχι σε αυτές τις δομές, υπάρχει ακόμα και είναι ο κίνδυνος κατασκευής είναι ακόμα εδώ μπροστά μας και στη Λέσβο και στη Χίο. Η πλειοψηφία των νησιωτών, θα παραδεχτώ βέβαια ότι με διαφορετική προσέγγιση ο καθένας ή από διαφορετική αφετηρία ξεκινώντας, έχει ταχθεί και παραμένει να είναι ενάντια στις νέες δομές. Εγώ θα τις πω φυλακές ψυχών, που θα κάνουν τα νησιά μας γνωστά ως Γκουαντάναμο της Ευρώπης. Άρα οφείλουμε να υπερασπιστούμε την απόφασή μας και να δούμε με ποιο τρόπο θα εμποδίσουμε τις όποιες κατασκευές. Συνεχίζοντας το συλλογισμό που αναπτύχθηκε, θα πρέπει να κάνουμε αυτό, να πάμε αύριο σαν Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βάκρια, μαζί με το συντονιστικό. Υπάρχει και ένα συντονιστικό. Ο κύριος Καρασάβας θα μας πει από αυτού, γιατί συμμετέχει, που θα έπρεπε να είμαστε σε συνεργασία και σε εγρήγορση και για το επόμενο διάστημα. Και να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση που έχει δύο σκέλη, το ένα είναι ότι εξαιρεί ουσιαστικά από υποχρέωση οριοθέτηση ρεμάτων και που βρίσκονται γύρω από τις δομές σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία. Το προσθέτει αυτό στις εξαιρέσεις. Και το δεύτερο είναι ότι αφαιρεί από την περιφέρεια την αρμοδιότητα της δημοδότησης για τα έργα που έχουν σχέση με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άρα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει με ένα κείμενό του να σταθεί σε αυτό, το οποίο η πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να πάει, επειδή συζητιέται τώρα, θα πρέπει να πάει στον Πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πάνω στο θέμα που έχει κουμπαίνει τόσο προκλητικά και εξόφθαλμα ως νομοθετική ρύθμιση μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτά. Ωραία. Ο κύριος Καρασάβας. Δεν θα φάω πολύ χρόνο, να κάνω όμως μια μικρή αναδρομή μόνο και μόνο για να καταλάβουμε με ποιες μεθόδους λειτουργεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, με ποιο τρόπο προσπαθεί να περάσει αυτό που δεν κατάφερε να περάσει με τη βία, όπως είπε και είπαν και οι συνομιλητές προηγουμένως, όταν έγινε αυτό που έγινε στην Καράβα. Μετά την... κυρία Κυρίτση, δεν μπορώ να σκεφτώ να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω, κύριε. Ευχαριστώ. Μετά την συγκεκριμένη μέρα που το πλοίο προσπάθησε να κατεβάσει μηχανήματα σε Χίο και Λέσβο και αυτό δεν κατέστη δυνατό, όσον αφορά το νησί της Λέσβου, είχαμε τα εξής. Προσπάθησε να προσεγγίσει στο χώρο που προορίζεται να γίνει η δομή, προσπάθησε να προσεγγίσει κάποια στιγμή ο στρατός. Με μηχανήματα δηλαδή του στρατού, προσπάθησε η κυβέρνηση να ανοίξει δρόμο, γιατί οι δρόμοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο εκεί είναι πάρα πολύ μικροί, είναι δασικοί δρόμοι των 4 μέτρων και δεν μπορούν να μεταβούν μηχανήματα μεγάλα και βαριά οχήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Έγινε γνωστό και τα απέσυρε πάρα πολύ γρήγορα, σε 2 ώρες μέσα ο στρατός ο ίδιος και έφυγαν από εκεί. Τώρα εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα. Όταν έχει πάρει ένα έργο μια ιδιωτική εταιρεία, έγινε παρέμβαση τότε. Ναι, το γνωρίζω ότι έγινε παρέμβαση. Απλώς δεν μπορούσα να το πω εγώ. Αν δεν θέλετε να το πείτε εσείς ο ίδιος, δεν μπορούσα να το πω εγώ. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι. Δεν ήταν κάτι που μου δώσετε το δικαίωμα να το πω. Τώρα που το λέτε, ναι, έγινε από την Περιφερειάρχη παρέμβαση στον στρατηγό και σταμάτησε η επιχείρηση αυτή και πήραν τα μηχανήματα και φύγανε. Από εκεί και πέρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπάρχουν πιέσεις προς τις υπηρεσίες οι οποίες αδειοδοτούν ό,τι είναι για να αδειοδοτηθεί για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, να τελειώνουμε γρήγορα με τις αδειοδοτήσεις για να ξεκινήσουν. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει με το φως της ημέρας. Νύχτα πήγε μηχάνημα ο ιδιώτης και το πέρασε μέσα στο χώρο που θα γίνει η δομή, βέβαια δεν δούλεψε γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, θα πήγαινε αυτόφορο. Νύχτα προσπάθησαν να πάνε φορτηγά να μεταφέρουν υλικό για να μπορέσουν να φτιάξουν τον δρόμο τον υφιστάμενο, για να μπορέσουν να περάσουν άλλα μηχανήματα. Όλο αυτό το διάστημα η αστυνομία διακριτικά βρίσκεται εκεί πέρα με πολλά αυτοκίνητα και με βάρδιες και περιφρούρει τα μηχανήματα που ήδη έχουν μεταφερθεί στον χώρο αυτό για να μην γίνουν τυχόν δολιοφθορές. Λες και παίζουμε μετά το πόλεμο. Και τελευταία, χτες το βράδυ, οι πληροφορίες μας που αποδείχθηκαν σωστές, μας λέγανε ότι στις 12.30 ώρα τη νύχτα και αφού έδιωξαν όλους τους security από τον Καράτεπε, από το Μαυροβούνι, μετέφεραν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί 4 μηχανήματα και 2 φορτηγά στο χώρο στη Βάστρια, εγκρυπτό και με τη βοήθεια της αστυνομίας, με τη συνοδεία της αστυνομίας. Αν θεωρεί κάποιος, επειδή πολύ λέγεται τώρα τελευταία και είναι της μόδας, ότι διαφωνεί ο λεσβιακός λαός και θέλει να γίνει η Βάστρια και έχουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στα χέρια μας, η οποία λέει ναι στη Βάστρια και όλα αυτά που λέει ο Υπουργός για να μπορέσει να πείσει τους Ευρωπαίους να δώσουν τα ωραία εκατομμύρια. Αν θεωρεί λοιπόν κανένας ότι ο λεσβιακός λαός θέλει, αλλά όλα γίνονται βράδυ, εγκρυπτό, επειδή θέλει ο λεσβιακός λαός, ας τα κάνανε μέρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι η κοροϊδία έχει φτάσει στο τέλος, ότι δεν έχει άλλο παντό να κατέβουμε. Η Επιτροπή είναι εκεί, είναι αιρετή, δεν είναι άνθρωποι ούτε της νύχτας, ούτε του περιθώριου. Είναι πρόεδροι χωριών που πονάνε τον τόπο τους, είναι εκλεγμένοι από την περιοχή και όχι μόνο. Και είναι και εκλεγμένοι και από την Πόλη της Μυτιλήνης και από τη Δυτική Λέσβο. Άρα θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που γράφει και λέει η Επιτροπή, γιατί δεν είναι συμφέροντα κάποιον, είτε πολιτικά, είτε κομματικά, είτε οικονομικά. Και εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτό, μόνο να χάσουμε έχουμε.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση κατά τη δική μου άποψη εδώ πέρα. Ο Περιφερειάρχης ακούει, λένε όλοι τις απόψεις τους, μπορεί να αποκρυσταλώσει τι ακριβώς κινήσεις επί του πεδίου πλέον και όχι σε επίπεδο ψηφίσματος ή σε επίπεδο ανακοίνωσης ή σε επίπεδο θεωρητικό. Επί του πρακτέου πλέον πρέπει να πάμε να δείξουμε κι εμείς στους κυρίους που έχουν βάλει την αστυνομία μέσα στα πέφκα, Κυριάτικο και φυλάνε βάρδιες, τι ακριβώς θέλουμε και τι ακριβώς δεν θέλουμε. Και αν δεν ανεβεί ο κόσμος, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, ούτε λένε ότι η δική μας άποψη είναι σωστή και άλλη λάθος. Αν ο κόσμος δεν θέλει, δεν θα ανεβεί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος ούτε να μαλώνουμε ούτε να φωνάζουμε. Απλό είναι. Ευχαριστούμε κύριε Καρασάβα. Λοιπόν, ο κύριος Αντικομνηνός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε μόλις... Δεν ακούγεσαι... Έχω την απέτηση να σέβονται και τις δικές μου και ας μην... Δεν θέλω να γίνουν δεκτές. Εγώ έχω μια παρατήρηση. Κύριε Χατζηκομνηνέ, δεν ξέρω αν μας ακούγατε πριν, αλλά εσείς δεν ακούγεστε καλά. Ακούγομαι. Με πολλές διακοπές. Πρόεδρε, με πολλές διακοπές. Υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβαίνει εκεί, διότι εγώ έχω καλό ίντερνετ. Όχι, γιατί... Ούτε εγώ ακούω. Διακοπές, μου διακοπές ακούγεται. Για προσπαθήστε ξανά. Ας κάνουμε μια δοκιμή να δώσουμε στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Κρυμιζή, και να δούμε αν υπάρχει όντως κάποιο θέμα από εμάς ή δικό σας. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Κρυμιζής. Να μιλήσει κάποιος συνάδελφος. Ναι, αυτό. Γι' αυτό είπα να πάω δώσω τον λόγο στον κύριο Κρυμιζή, που είναι και εκείνος μέσω της σύνδεσης, και θα καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Κρυμιζή, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω για το θέμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ως προς την μεταφορά της αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στο Υπουργείο. Το πρόβλημα ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Χίο, γιατί ξέρετε ο δρόμος είναι ιδιωτικός που μεταβαίνει από τον δημόσιο δρόμο στο υποκατασκευή που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση, και επειδή δεν μπορούσε να το υλοποιήσει αναγκάστηκε να μεταφέρει την αρμοδιότητα από την περιφέρεια στο Δήμο για να μπορεί να δουλέψει. Θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας, όπως υπήρξε η υποστήριξη από τα άτομα της περιφερειακής ενότητας Χίου πάνω στη συντονιστική ως προς την υποστήριξη της δομής για να μην μπορέσει να γίνει το όποιο έργο πρέπει να γίνει και από την περιφερειακή ενότητα της Λέσβου να σταθεί συμπαραστάτη στην Επιτροπή για να μην μπορέσει να γίνει τίποτα. Θεωρώ ότι αύριο το πρωί πρέπει να πάτε όλοι σύσσωμοι οι Μυτιλινοί επάνω να εμποδίσετε την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηκομνηνέ, θέλετε να προσπαθήσετε. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ καλή. Ναι. Πρόεδρε, ακούγομαι. Ναι, τώρα τέλεια. Ακούγομαι. Όχι, το μάτιασα. Χαίρομαι. Είπα λοιπόν ότι όπως σέβομαι όλες τις απόψεις. Ακούγομαι. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην κάνει πολλές διακοπές. Να μπω κατευθείαν στο θέμα. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Όμως, συμπληρώνοντας την πρώτη διαδικαστικά, δηλαδή να ξανασυζητήσουμε για το μεταναστευτικό, θέλω να πω ότι τότε υπήρχαν στη Μυτιλίνη, παραδείγματος χάρη, σε εκείνη τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, 15.000 λαός. Ξεκινούσε ο κόσμος, θυμίζω, από την περιφέρεια μας μέχρι το Blue Sea. Δεν έχει να γίνει τέτοια συγκέντρωση
Και όλος ο κόσμος Σάββας, όταν ήρθε ο Πελαγίτης, ήταν 350 άτομα. Με κάλεσμα του ΠΑΜΕ και όλων των στελεχών της Επιτροπής Αγώνα και όλα αυτά. Κάτι σημαίνει αυτό. Εγώ δεν στέκομαι σε δημοσκοπήσεις. Εγώ θυμάμαι 15.000 κόσμο τότε, 350 τώρα. Και αυτό το λέω και μάλιστα όχι με φιδό, με πλεόνασμα. Ας με διαψεύσουν γι' αυτό. Αυτό κάτι σημαίνει. Άρα, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που στήθηκε μια δομή μέσα στη Μυτιλήνη ουσιαστικά, στο Μαυροβούνι και δεν άνοιξε Ρουθούνι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω καμιά επιτροπή αγώνα να κλείσει το Μαυροβούνι. Κανείς δεν νοιάστηκε για το Μαυροβούνι. Κανείς απολύτως. Και δεν θα πω ποιος ήταν που υπέδειξε τη θέση, αλλά είναι μια δεδομένη κατάσταση αυτή η οποία παγιώθηκε. Χωρίς να έχουμε καθορίσει αντιδράσεις για το Μαυροβούνι, ερχόμαστε τώρα και λέμε τι, να πάμε πάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι ξεκάθαρα. Σήμερα, εάν πάρετε μία απόφαση, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσετε μέχρι πού θα φτάσετε, γιατί εσείς θα καθοδηγήσετε τον κόσμο. Θα κάνετε το κάλεσμα και από εκεί και πέρα θα του πείτε μέχρι πού θα πάτε. Θα καλύψετε και ακραίες αντιδράσεις, παραδείγματος χάρη, που μπορεί κάποιος να τους ξαναοδηγήσουν να συλληφθούν για κακουργηματικές πράξεις. Είπε ο φίλος μου Νίκος ο Καρατσάβας, φυλάν τα μηχανήματα. Δεν ξέρω ούτε αν πήγαν ούτε δεν πήγαν, δεν το παρακολουθώ, δεν είμαι εκεί κοντά. Αλλά αν υπάρχουν μηχανήματα, είναι λογικό να προσπαθούν να αποτρέψουν τη δολιοφορά σε μια ιδιωτική περιουσία. Δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι, σήμερα εσείς που φέρνετε αυτό το θέμα, θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να τεθεί αναλυτικά το πλάνο και το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και μέχρι πού πρέπει να φτάσουν. Ιδάλλως και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα βρεθεί εκτεθειμένο, γιατί σίγουρα θα παρισπρίσουν ακραία στοιχεία που δεν έχουν σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία και την αγωνία όλων. Ο καθένας εκεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμείς όλοι μας έχουμε τη δική μας αγωνία. Μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετική σκοπιά και να έχουμε άλλη οπτική γωνία βλέποντας το μεταναστευτικό, αλλά όλοι έχουμε αυτή την αγωνία, το τι θα γίνει στον τόπο μας. Μέχρι πού θα οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ή θα τους οδηγήσετε? Εγώ δεν θέλω ένα ψήφισμα το οποίο θα πεταχτεί στα σκουπίδια. Δεν θέλω να πει κάποιος θα πάρω μια απόφαση να πάει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί για να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν θέλει παραδείγματος χάρη να μην πω άλλον, ο Χατζηκομνηνός δεν θα πάει. Τι θα κάνουν όμως εκεί? Θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά στην μπουλντόζα? Θα ρίξουν μολότοφ? Θα χτυπήσουν με πέτρες? Θα συγκρουστούν με αστυνομικές δυνάμεις? Δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνει λάθος η κυβέρνηση το λάθος που έκανε την προηγούμενη φορά, έστω και αν τώρα ο κόσμος, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι πολύ λίγος ο κόσμος που αντιδρά. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, αν παίρνουμε μια απόφαση, να την πάρουμε με σοβαρότητα και να καθορίσουμε τις ενέργειες επακριβώς. Εδώ θέλω να σταματήσω και περιμένω να δω αυτές τις προτάσεις και την πρόταση του Περιφερειάρχη. Τι προτείνει ο Περιφερειάρχη? Δεν μπορεί να λέει ο Περιφερειάρχης αποφασίστε. Εμείς από τον ηγέτη μας θέλουμε να είναι μπροστά και να προτείνει. Πρέπει να προτείνει. Αυτά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Η κυρία Γόμου. Ένα λεπτάκι. Κυρία Γόμου, ένα λεπτάκι, επειδή ο κύριος Καρασάβας επειδή αναφέρθηκε σε εκείνον. Ένα λεπτό. Ναι, συγγνώμη λίγο, Πόπη, δεν θα αργήσω. Θέλω να, επειδή είπε ο φίλος μου Άρης για την Επιτροπή και για τον κόσμο που είχε στο λιμάνι και για όλα αυτά και για το Μαυροβούνι, να του πω καταρχήν ότι επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρει και την πορεία μου, ξέρει και αν έχω προσωπικά συμφέροντα ή δεν έχω όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής. Αυτό το λέω όχι επειδή άφησε κάποιο υπονοούμενο τώρα ο Άρης, αλλά επειδή κάποιοι τα λένε και πρέπει να απαντηθεί αυτό, βρήκα την ευκαιρία και κλείνει εδώ. Να πω λοιπόν ότι καμία σχέση δεν είχε η καράβα με τις κλούβες των ΜΑΤ που βγήκαν από το λιμάνι και με το που βγήκαν χτυπούσαν το ψαχνό, με το πλοίο που ήρθε για να που μετέφερε τα μηχανήματα που θα βγαίναν στοιχείο και επειδή δεν βγήκαν, δεν ξέραμε αν θα προσπαθούσαν να τα βγάλουν και στη Μυτιλήνη. Άρα λοιπόν, να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εκεί είχαμε μια επίθεση
ουσιαστικά της κυβέρνησης προς τον κόσμο του νησιού. Και από αυτό το πράγμα ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Μην νομίζεις δηλαδή ότι θα έρχονταν τόσο πολλοί κόσμοι αν δεν έβλεπε τα έκτροπα. Τώρα έγινε στο λιμάνι μία μάζοξη για να μην βγουν μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η δομή. Άρα λοιπόν μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Όσον αφορά το Μαυροβούνι, επειδή ακούγεται και ξανακούγεται και το είπες και εσύ τώρα, να πω το εξής, ότι δεν ήταν δουλειά της, δεν υπήρχε η Επιτροπή καν τότε που κλείσαν όλους τους δρόμους και εν κρυπτό κατεβάζαν με τα ελικόπτερα προσωπικό και σκηνές και στήσαν το Μαυροβούνι. Αλλά εγώ, από αυτούς που θέλουν τώρα να κλείσει το Μαυροβούνι και να ανοίξει Βάστρια για να είναι μακριά από τον αστικό ιστό, από τότε που συναισθήθη αυτό μέχρι και σήμερα, δεν έδωσε προς το αυτή κανενός με καμιά ουσιαστική κίνηση. Και ξέρεις τι εννοώ. Εννοώ το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, το οποίο πήρε και καλά απόφαση υπέρ του να γίνει η Βάστρια και να κλείσει το Μαυροβούνι. Για πες μου λοιπόν, φίλε Άρη, που γνωρίζει την πραγματικότητα και είσαι έμπειρος από το διοικητικό. Ποιες είναι οι κινήσεις που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης να κλείσει το Μαυροβούνι. Και αν φώναζε τον κόσμο να κατεβεί, θεωρείς ότι η Επιτροπή θα έμεινε μακριά? Ή θεωρείς ότι μια Επιτροπή 7 Προέδρων, 6 Προέδρων και 3 Δημοτικών Συμβούλων θα μπορούσε να κινητοποιήσει κόσμο για να κλείσει το Μαυροβούνι? Για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά είχα να πω. Κώστα. Ναι. 30 δευτερόλεπτα, επειδή όλη η ερώτηση είναι. Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο εδώ και πολύ τώρα. Εντάξει, απλά και θα φέρει ψυχή. Γιώργο μου, λοιπόν. Γιώργο μου, καλέ μου φίλε. 30 δευτερόλεπτα για να κλείσει η συζήτηση. Θέλουμε και εμεί να συζητήσουμε. 30 δευτερόλεπτα για να κλείσει αυτό. Όταν πήραμε, πρόεδρε και αγαπητέ κύριε Καρασάβα, την απόφαση τότε του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι κατά πλειοψηφία, σωστά είπε ο κύριο Γεωργούλα, δεν την πήραμε επειδή μα υποχρέωσε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο. Η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα. Μάλιστα, στην αρχή είχαμε ταμπουρωθεί πίσω από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, λέγοντας ότι εμείς αυτό που λένε τα Δημοτικά Συμβούλια θα το τηρούμε. Τώρα δεν το τηρήσαμε όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση, ούτε το ξανασυζητήσαμε. Άρα, μη μου λες εμένα ότι ο Δήμος τι έκανε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι Δήμος, εγώ είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος. Και μην ξεχνάς, αγαπητέ Νίκο, παρά την εκτίμηση που σου έχω, ότι ήσουν αντιδήμαρχος τα 4,5 χρόνια που μεγαλούργησε λοιπόν, και έγινε η Μόρια. Έγινε η Μόρια. Να μην παίρνουμε συνέχεια σε προσωπικά και δεν μπορούμε έτσι. Μην το πέσετε τώρα. Ο ένας μετάει προσπόθεις για τον άλλον. Λοιπόν, τέλειωσε. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, Κλιαρώνη, μπορούμε. Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Δώσε το μόνο λεπτό, α πάει χαμένο. Ένα λεπτό. Φίλε Άρη, ξέρω ότι εγώ σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Αλλά επειδή. Συγγνώμη. Συγγνώμη, έχω το λόγο. Επειδή όμως σε εκτιμώ και σε σέβομαι, δεν πάει να πει ότι θα πρέπει κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου και μιλάω για τη Βάστρια να θυμίζεις το Περιφερειακό Συμβούλιο πιανής Δημοτικής Αρχής Λέσβου και όχι με την... Περίμενε, μη με διακόπτης. Μη με διακόπτης. Μη με διακόπτης. Μη με διακόπτης. Γιατί με αναγκάζεις. Αυτά που σου λέω κατηδίαν, να τα πω για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Όπως εσύ προηγουμένως επικαλέστηκες ότι οι συνθήκες άλλαξαν τα τελευταία 2 χρόνια ή 1 χρόνο, άρα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Να σου πω ότι καμία σχέση δεν έχουν οι συνθήκες οι τωρινές ή οι περσινές με τις συνθήκες του 2015. Το 2015 κοιμότανε στο Δημαρχείο απέξω στην πλατεία Σαφούς και στο λιμάνι με τις σκηνές τους και αν τους βάλουμε κάπου να τους καταγράψουν. Μην χρειάζεται να λέμε τα ίδια. Άρα λοιπόν, όταν προσαρμόζεσαι τώρα στο τι έγινε πριν 1 χρόνο και το τι γίνεται τώρα, θα πρέπει να προσαρμοστείς και το τι γινόταν το 2015. Και μετά μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. Ωραία. Λοιπόν. Η κυρία Γόμου το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι μας ότι κανένας μας δεν θέλει κανένα μετανάστη στον τόπο του. Όμως το θέμα είναι υπαρκτό, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό στο παρόν, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αλλά δεν ξέρουμε κανένας μας τι θα γίνει στο μέλλον. Επομένως, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν καμία νέα δομή. Κύριε Πρόεδρε,
επειδή ακούγονται διάφορα, θα παρακαλούσα κάποια στιγμή να αναγνωστεί το ψήφισμα του Νοέμβρη του 19, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Άρα, εγώ συμφωνώ να πάρουμε μέρος στις κινητοποιήσεις για τη Βάστρια. Ερωτώ όμως τον κύριο Περιφερειάρχη. Παραμένει το Μαυροβούνι, διότι το Μαυροβούνι το είχε υποδείξει ο ειδικός σας σύμβουλος, κύριε Περιφερειάρχα. Επομένως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τι θέλουμε ακριβώς. Και κύριε Καρασάβα, όλοι πονάμε τον τόπο μας. Δεν τον πονάμε περισσότερο τώρα ή λιγότερο στο παρελθόν. Τον πονάμε όλοι μας, διότι είμαστε εδώ με τις οικογένειές μας χρόνια και θέλουμε ο τόπος μας να είναι ελεύθερος και να ζούμε ελεύθεροι. Θα πω και κάτι για τη φίλη μου την κυρία Αντωνέλη, να της υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι που ήρθε η κυρία Δασκαλάκη της είπε ότι να διατυμπανίσετε σε όλα τα μήκη τα πλάτη της οικουμένης, ότι αυτοί που θα έρθουν από απέναντι εμείς θα τους αγκαλιάσουμε και θα τους δεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες. Εν πάση περιπτώσει, κύριοι συνάδελφοι, ας σοβαρευτούμε, ας μην λαϊκίζουμε και ας πάρουμε μια σωστή απόφαση για να μην δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Γιατί εμείς εδώ θα μείνουμε. Δεν έχουμε σπίτια ούτε στην Αθήνα ούτε κάπου αλλού. Εμείς εδώ είναι ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επιπροσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο. Επιπροσωπικού. Εδώ παίζεται να... Επιπροσωπικού. Θα μιλήσει και η κυρία Αργυρούδη και εσείς, κύριε Μπαζή, όλοι θα μιλήσετε. Κυρία Αντωνέλη. Ζητώ από την κυρία Δόμου να ανακαλέσει, διότι ψεύδεται ασύστολα. Ασύστολα ψεύδεται. Ποτέ δεν είπα στην κυρία Δασκαλάκη ότι είμαστε μια, τι είπατε, ανοιχτή αγκαλιά και να πείτε τους και για τους απέναντι. Τι είναι αυτά που λέτε? Αντωνέλη, που δεν τον διαψεύδει κανένας. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι... Όχι, λάθος κάνετε. Το θέμα μας είναι ότι ψεύδεστε. Ζητώ να ανακαλέσετε, ζητώ να ανακαλέσετε στην κυρία Δασκαλάκη, είπα, στην κυρία Δασκαλάκη είπα, επιλέξει. Αυτοί οι κάτοικοι ανοίγουν μια τεράστια αγκαλιά, όπως το έκαναν στο παρελθόν για τους πρόσφυγες, το κάνουν για κάθε πολίτη όλου του κόσμου. Το έχουν αποδείξει με τους πρόσφυγες στο παρελθόν. Αυτά που λέτε ή δεν σας είπαν λάθος ή τα γνωρίζετε και εσκεμμένα και με δόλο. Εδώ λέτε αυτά που λέτε προκειμένου να δημιουργήσετε εντυπώσεις για το πρόσωπό μου. Ζητώ να ανακαλέσετε άμεσα. Δεν ανακαλώ τίποτα, κυρία Αντωνέλη, το βίντεο έχω δει και δεν ανακαλώ. Πολύ καλά λοιπόν, κυρία Πρωτογεράκη, δεν ανακαλείτε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Αργυρούδη και μετά ο κύριος Αμπαζής. Ναι, ευχαριστώ. Στα όσα ακούστηκαν λοιπόν, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς λέμε και επαναλαμβάνουμε όσα έχουμε πει και αντιδικούμε και με τους Δήμους που, όπως υπόθηκε και πιο πριν από το ένα συνάδελφο, θέλουν να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, μεθοδεύεται από το επιτελικό κράτος τροπολογία, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, και το θυμίζω στη συζήτηση γιατί έχουμε χάσει λίγο την αρχή και το τέλος, ότι αυτή τη στιγμή που εμείς έχουμε αυτή τη συζήτηση για πολλωστή φορά, το επιτελικό μας κράτος προσπαθεί να ξεπεράσει με τροπολογία την περιβαλλοντική νομοθεσία για την κατασκευή των κέντρων κράτησης στα νησιά μας και στον Εύρο. Προσπαθεί να πάρει από την περιφέρεια αρμοδιότητες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή, πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς σαν περιφέρεια, πόσο ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της περιφέρειας για τον έλεγχο της περιφέρειάς μας, και πόσο επιτελικό σχεδιασμό κάνουμε εμείς οι ίδιοι για ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί στο μέλλον να έχει και άλλη μορφή. Μην ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει νέα κύματα προσφύγων, όχι μόνο τα γνωστά που έχουμε από τις πολεμικές σειράξεις. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή την κίνηση ως προς τη Βάστρια μεν, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει κινητικότητα για να προλάβουμε την περιβαλλοντική παρέμβαση και τη φαρπαγή
των κεκτημένων νέες περιφέρειες. Και αυτός είναι σημαντικός κίνδυνος και σας ευχηθώ την προσοχή, ευχηθώ την προσοχή όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαμπαζής. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ Παντελής Πουρνιάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και σας και σε όλους και καλή χρονιά. Νομίζω ότι οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του Φιώτικου λαού στις 7 του Γενάρη άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου όχι μόνο στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη λαϊκή αντίδραση, αλλά πρώτα και κύρια σε αυτούς που υπερασπίζονται την κυβερνητική πολιτική προκειμένου να μπει το δηλητήριο στους αγωνιζόμενους Χιώτες και Μυτιλινιούς. Νομίζω ότι η Σάμος δείχνει την πραγματικότητα. Η απόφαση ήταν για 350 άτομα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Σήμερα είναι για 3.500 οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τώρα τελευταία στη Χίο έχουν αρχίσει μετά τις 7 του Γενάρη τα παπαγαλάκια τα ντόπια να λένε ότι πρέπει να ανοίξουμε δομή προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καμιά εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δείξει εμπράκτος με αίμα στο έπος και στα μεστά το πώς αντιλαμβάνονται τη λαϊκή σχέση. Εμείς λοιπόν λέμε δύο πράγματα. Η λαϊκή σπήρωση δεν έβαλε το θέμα προκειμένου να δημιουργηθεί άλλη προοπτική. Αγωνιστική συσπήρωση δίπλα στους κατοίκους των δύο περιοχών που είναι γύρω από τη Βάστρια. Είτε στο Θόλος. Το ένα. Δεν βάζουμε άλλη ατζέτα. Την ίδια ατζέτα έχουμε. Αγωνιστική συσπήρωση του λαού. Το ένα θέμα. Δεύτερο. Φάνηκε όμως περίτρανα ότι μιλάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο διαφορετικές γλώσσες. Και εδώ ακούστηκε να μην δεχτούμε στον τόπο μας πρόσφυγες. Μα πρόσφυγες είμαστε στον τόπο μας. Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε παιδιά προσφύγων από τα Λάτσατα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον εγώ. Και όχι να λέμε άλλα πράγματα. Τρίτον, εμείς θα υπερασπιστούμε το Θόλος για να μην γίνουν φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι για να μην έρθουν οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες πρέπει να βρουν οι ξεριζωμένοι του πολέμου ένα απάγγιο. Και το απάγγιο θα το προσφέρουμε ό,τι και να γίνει. Φυλακές δεν θέλουμε ανθρώπινων ψυχών. Και να κλείσουμε τούτο εδώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή υπόθηκε και από όλους τους συναδέλφους, η παρέμβαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για να γίνει τροποποίηση χτυπάει ευθέως την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εμείς έχουμε αυτή την αρμοδιότητα, εμείς είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην Κιό. Κατά συνέπεια το ψήφισμά μας δεν θα είναι τρεις γραμμές. Πρέπει να αιτιολογηθεί ότι γίνεται μια παρέμβαση αντιδημοκρατική με στόχο να βγάλουν το εμπόδιο που λέγεται περιφέρεια και που στέκεται στο πλευρό των αγωνιζόμενων κατοίκων της Κίου και της Μυτιλήνης. Άρα προτείνουμε αύριο το πρωί να υπάρχει στα χέρια των αρχηγών των κομμάτων μια αιτιολογημένη έκθεση 5-10 γραμμών γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή. Σας ευχαριστώ και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Μπαζή. Ο κύριος Κορινιάς και κλείνει νομίζω η συμπεριφέρεια. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, Παντελής, ακούμε. Ναι. Χαίρετε σε όλους τους συναδέλφους. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι φωνή λαού, οργή Θεού. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, να υπάρχει ενότητα. Αυτό που μας ψήφισε ο κόσμος, αυτό να πάμε να αντιπροσωπεύσουμε. Είμαστε εδώ και αντιπροσωπεύουμε τον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα είναι ο τόπος μας. Και μετά όλα τα άλλα. Θεωρώ πως πρέπει να πάμε στην Βάστρια και πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Γιατί είναι ο τόπος μας. Το αύριο, αν το αφήσουμε αυτό και προχωρήσει, είναι καταδικασμένο.
Εννοείται πως πρέπει να δώσουμε την ανάλογη αξιοπρέπεια και να πάμε εκεί και να σταθούμε μαζί με τον κόσμο που θα είναι εκεί. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Συγχρόνως όμως πρέπει να υποθεί ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τις κινήσεις τις σωστές μέχρι τώρα και έχει προστατεύσει το κομμάτι των συνόρων κλπ. Αυτά πρέπει να υποθούν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε σαν Περιφερειακή Συμβούλιο. Αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και να το δούμε. Δεν θέμε καμία δομή. Το υποστηρίξαμε. Το λέμε και το εννοούμε. Μόνο χώρο ταυτοποίησης. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Θεωρώ πως πρέπει να πάει σε άλλο επίπεδο, να πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο να συζητάμε και να λέμε μόνο τοπικά εδώ. Πρέπει να το συζητήσουμε ακόμα και με Ευρώπη αν γίνεται. Πρέπει να γίνει μια επιστολή και να πάει στην Ευρώπη. Δεν θέμε καμία δομή. Η Ευρώπη πρέπει να το καταλάβει. Η Ευρώπη. Αυτό είναι το, η ουσία που πρέπει και, να, και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Για να το καταλάβει όμως η Ευρώπη, πρέπει η κυβέρνησή μας επίσης να της το δώσει να το καταλάβει. Συγγνώμη που μπήκα στήνα. Κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε όμως εδώ, εμείς αντιπροσωπεύουμε τον τόπο μας και εμείς πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα. Ωραία. Λοιπόν, επομένως. Ναι, κύριε Κάρλα. Λέω ότι θα πρέπει εμείς να καθοδηγήσουμε τον κόσμο και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Όχι να πάμε κι άμα είναι 200 να γίνουμε κι εμείς 240. Πρέπει μέσα στην κοινωνία το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργήσει συσπηρωτικά και να κινητοποιήσει όλους όσους έχουν την ευαισθησία να ακούσουν αυτά τα μηνύματα που συζητάμε απόψε. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό. Κύριε Αντωνέ, για ένα λεπτό και μετά να... Για αυτά που είπε πριν η κυρία Γόμου, πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι ήταν σενάρια τα οποία διακινούσαν υποψήφοι μιας συγκεκριμένης ακροδεξιάς παράταξης στην πόλη της Μυτιλίνης, τα διακινούσαν στο Facebook. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω Facebook. Λυπάμαι πολύ που η κυρία Γόμου υιοθετεί αυτά που διακινούσαν αυτοί που σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για σύσταση συμμεωρίας και για ποινικά αδικήματα. Λυπάμαι πολύ που τα υιοθετεί και που φέρεται ψευδός να τα υποστηρίζει η ίδια και να τα διακινεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά που διακινούσαν τα συγκεκριμένα άτομα που, ξαναλέω, διώκονται για σύσταση συμμωρίας και για ποινικά αδικήματα. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως το ένα βασικό πέρα από κάποιες αντιδράσεις άμεσες είναι και αυτό που υπόθηκε και από τον κύριο Σπυλάνη όσον αφορά την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων, το οποίο συμπλήρωσε ο κύριος Αμπαζής για το ότι αυτά θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα για να σταλούν και προς τα κάτω. Σωστά, κύριε Αμπαζή? Κύριε Αμπαζή, με ακούτε? Ναι. Κώστα, ναι. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ανέφερα και την νομική διάσταση να ψάξουμε. Κώστα, Κώστα. Ένας-ένας, ναι. Ο Νύχτας είμαι, μπορώ να έχω το λέω. Πρόεδρε, τι είπατε? Όσον αφορά το θέμα της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από την περιφέρεια. Κώστα, μπορώ να έχω το λόγο? Ναι, κύριε. Όσον αφορά, λοιπόν, εγώ έχω μια απορία, γι' αυτό λαμβάνω γιατί... Κύριε Νύχτα, να ακούσω τι λέει ο κύριος Πρόεδρος και μετά πες ευχαρίστως. Δεν άκουσα τίποτα. Όσον αφορά αυτό που είπατε, κύριε Μπαζή, σχετικά με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από την περιφέρεια, ότι θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο αιτιολογημένο και... Ναι, κύριε Πρόεδρε, ναι, συμφωνώ. Γιατί μονάχα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεν αφοράει την Πελοπόννησο ή, αν θέλετε, την Ήπειρο. Εγώ είσαι πάντα, αφορά κάνω και λάθος. Είναι γενικό. Ναι. Μου επιτρέπετε...
Ένα λεπτό, κύριε. Ναι, κύριε Νίτσα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, αν είναι κάτι διαφορετικό. Ο Απαζής δεν θα σταματήσει. Λοιπόν, ας πούμε, μπορώ να διευκρινίσω κάτι για να μου διευκρινίσει και εμένα. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία. Πρώτον, παίρνω ένα θέμα και λένε ότι παίρνουν αρμοδιότητες από την περιφέρεια. Δεν έπρεπε να έχουμε εμείς μια γνώση ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πότε λέγεται. Ο κ. Πελασσά, δεν κάνω λάθος, είπε ότι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση. Να δούμε τι ακριβώς αφορά. Δεν θα αποφασίσουμε. Επειδή ακούστηκε ότι τώρα κάποιες αρμοδιότητες φεύγουν. Μισό λεπτό. Νύχτα δεν είναι ακριβώς. Κύριε Νύχτα, είναι τροπολογία. Τροπολογία που έχει κατατεθεί είναι, Νίκο. Δεν ακούστηκε. Τι θα πει να σε ενημερώσει, ποιος στο Υπουργείο. Αυτά βγαίνουν προς τα έξω. Είμαστε, έχουμε υποχρέωση ως Περιφερειακή Σύμβουλη να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται στην κεντρική σκηνή, τα οποία μας αφορούν. Συμφωνώ. Βέβαια, αυτό ακούω και εγώ. Ενημέρωση θέλω, αυτό ακριβώς λέω. Κύριε Νίκα, ψάξτε το, ψάξτε το. Είναι τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και έχει να κάνει με τον περιβαλλοντικό νόμο. Και από εκεί και πέρα θα το βρούμε μπροστά μας και σε άλλες. Ακούστε κάτι. Εγώ έχω δείξει με την παρουσία μου εδώ ότι δεν θα δημιουργούμε από τίποτα και κανένα. Απλώς θα θέλω να έχω ενημέρωση. Αυτό που λέτε, εγώ δεν διαφωνώ. Θέλω να ξέρω, λέω τώρα ο κύριος Απαζής, ότι αφορά παραδείγματος χάρη, όχι, δεν ξέρω ποιος το είπε, αφορά όλες τις περιφέρειες. Εάν ενδεχόμενα λοιπόν αφορά όλες τις περιφέρειες, λέω έτσι, εάν αφορά όλες τις περιφέρειες, υπάρχει και Ένωση Περιφερειών. Δεν πιστεύω ότι η Ένωση Περιφερειών δεν θέλει Ωραία. Ένα λεπτά, κύριε Νίκτα, επειδή υπάρχει αυτό, το μπορεί να μας το διαβάσει εδώ και ο κ. Καρασάβας. Κύριοι συνάδελφοι, να διαβάσουμε το σχέδιο πρότασης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, να τελειώνουμε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντιτίθεται στην προσπάθεια ψήφισης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Τροπολογίας Φωτογραφικής Ρύθμισης να μεταφερθούν αρμοδιότητες της περιφέρειας για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της υπαριθμών 170613 κάθετος του 2013 κοινής υπουργικής απόφασης. Αυτή κατατάσσεται στην υποομάδα έργα οδοποιίας της πρώτης ομάδας έργα χερσαίων και ναέριων μεταφορών. Αυτό βέβαια δεν θα το βάλουμε στο σχέδιο της απόφασης, γιατί πάει μακριά η βαλίτσα. Με προφανή στόχο να υλοποιηθούν τα έργα κατασκευής των δομών στα νησιά μας, ενάντια στη βούληση των νησιωτών και της Περιφερειακής Αρχής. Όσον αφορά στις άμεσες ενέργειες για τις εργασίες που έχουν ήδη αρχίσει, από τις 31 πρώτου του 2022 στη Βάστρια, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να κλείσουν την 3η, 1η, Δευτέρου του 2022, αύριο δηλαδή, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας. Την ίδια ημέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο να μεταβεί στη Βάστρια για αυτοψία και σταμάτημα των εργασιών. Και τέλος την 4η, 2 Δευτέρου, ημέρα ψήφισης της τροπολογίας, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράσταση στη Βουλή να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης, να συναντηθούν με τους Προέδρους των κομμάτων, στους οποίους και θα επιδώσουν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό είναι το σχέδιο. Να προσθέσω κάτι, μπορώ, ή να προσθέσω το... Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να πω μια πρόταση. Ναι, κυρία Νικολάρα, ναι. Επειδή στις 2 Δευτέρου είναι η ψήφιση, όπως ανέφερε προηγουμένως η κυρία Κυρίτση, καλό είναι το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου να πάει από αύριο, γιατί μέχρι που να δει τους επικεφαλείς, που δεν ξέρω τι ώρα θα είναι η ψηφοφορία και όλα αυτά, να προλάβουμε λίγο την κατάσταση. Αυτό εννοώ. Να σταλεί και να γίνει και η επίσκεψη στις 2 του μηνός. Και στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων. Από αύριο να φύγει αυτό, διότι ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερωθεί και να ενημερώσει το σώμα ενδεχομένως ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιδρά σε αυτή την προτινόμενη τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Ο Θόδωρος Βαλσαμίδης, ναι, μπορεί, ναι, να έχει το λόγο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ερχόμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα για το οποίο δεν είμαστε προετοιμασμένοι, κατά ψέματα. Ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει πριν από 1,5 χρόνο. Η τελευταία φορά που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ να το συζητήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν πριν 1,5 χρόνο. Προφανώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Άρα το καλύτερο θα ήταν να γίνει, κατά την άποψή μου, μία ευφόλη συζήτηση όλων των θεμάτων και της κατάστασης συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά την ουσία της νέας δομής και το πώς τα πράγματα θα πορευτούν, είδαμε τα γεγονότα τις προηγούμενες μέρες που ουσιαστικά πάλι ο κόσμος με την Επιτροπή και τέλος πάντων και μόνους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία μπήκαν για να σταματήσουν κάποιες ενέργειες. Αλλά θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι πρώτος στον κύριο Περιφερειάρχη, ότι από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σεπτέμβριο, το προηγούμενο Σεπτέμβριο, μέχρι τώρα που έχει περάσει 1,5 χρόνο και έχουν γίνει μία σειρά από διαδικασίες από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση για να προχωρήσει η δομή στη Χίο και η δομή στη Λέσβο για να φτάσουμε στο Διατάφτα σήμερα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, άσχετα από το τι κάνει ο κάθε Δήμος, γιατί όπως λέμε ο κάθε Δήμος έχει το δικό του τρόπο να λειτουργεί, θα έπρεπε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τι μένει γενέστη για να γίνει. Ερχόμαστε δηλαδή σήμερα στο Διατάφτα πάλι να συζητάμε το πώς θα βάλουμε τον κόσμο μπροστά και κινητοποιήσεις για να λύσουμε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει λυθεί με άλλου είδους ενέργειες. Η πρόταση λοιπόν η δική μου, για να μην μακρηγορώ, προς τον Περιφερειάρχη και στους επικεφαλείς των παρατάξεων είναι να αναλάβουν από αύριο το πρωί μια πρωτοβουλία, να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και να λυθούν τα θέματα και στη Λέσβο και στη Χίο. Άπαξ διαπαντός. Δεν μπορεί να αρχίσουμε πάλι το κυνηγητό στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να παρακάμψει τις διαδικασίες. Περνάει μια τροπολογία. Αύριο έρχονται τα μηχανήματα. Μεθαύριο κυνηγάμε αυτό. Μεθαύριο κλείνουμε την περιφέρεια. Πρέπει το θέμα αυτό οριστικά να λήξει. Και από εκεί και πέρα, με μια λογική πρόταση κατά την άποψή μου. Ούτε στη μία άκρη, ούτε στην άλλη άκρη. Μια δομή, εγώ έχω τοποθετηθεί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στο Συμβούλιο και δημόσια. Μια δομή λογική, ελεγχόμενη, κλειστή. Αυτή ήταν η θέση, η προεκλογική, που είχε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η θέση την οποία είχαμε, ήταν κλειστή, ελεγχόμενη δομή, μικρή, όχι φαραωνικά πράγματα, λογικά πράγματα. Σε αυτά λοιπόν τα θέματα θα πρέπει άπαξ διαπαντός να υπάρξει συζήτηση και απόφαση σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να μην είναι μόνο περιφερειάρχης, να είναι επικεφαλής όλων των παρατάξεων και θέλετε και με τους υπόλοιπους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων της Βουλής. Ναι. Αλλά επειδή η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει τελικώ, το πρώτο που πρέπει να επιδιωχθεί, κατά την άποψή μου, είναι αυτό. Κύριε Περιφερειάρχη, η δικιά μου άποψη είναι αύριο το πρωί πάρτε μια πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συνάντηση. Και να έρθουμε εδώ στο Συμβούλιο να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων προτάσεων και θεμάτων. Αλλιώς θα παίζουμε ένα κρυφτό που θα είμαστε πάλι τον κόσμο, θα βάλουμε μπροστά και πάλι σε ένα χρόνο το ίδιο θέμα θα συζητάμε. Κατά την άποψή μου. Ωραία, κύριε Βαλσαμίδη. Κάποιος άλλος στο λόγο κάτι να προσθέσει. Ναι, να. Κυρία Κυριτσή, θα το πείτε τις δύο φορές που κάνουμε. Και να μου το δώσετε να το κάνω μια ανάγνωση αν είναι ούνο. Ναι, έγινε πρόταση και από την κυρία Αντωνέλη και λογικό είναι δηλαδή, επειδή θα αργήσουμε να τελειώσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση, δεν θα προλάβουμε το κλείσιμο όλων των τμήματων της περιφέρειας κτλ. Να γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε ένα διάστημα 2-3 ημερών, σε συνεργασία με εργατικά κέντρα, ΔΕΔΗ κτλ.,
να κλείσουν. Εμπορικό επιμελητήριο, τα πάντα, όλους τους φορείς τέλος πάντων, να νεκρώσει η Λέσβος. Να γίνει δηλαδή ως επόμενο δεύτερο βήμα. Αύριο η παράσταση στη Βάστρια, με αυτοψία που είπαμε, να γίνει. Και στη Βουλή. Μεθαύριο που ψηφίζεται η τροπολογία. Τετάρτη ψηφίζεται η τροπολογία. Ναι. Τι λέτε, συνάδελφοι? Να το διαβάσουμε. Ναι. Ναι. Το έγραφο να πήγαινε και Ευρώπη, θεωρώ. Και Αμερική, κόκκι, και Αμερική. Και Αμερική, ναι, ναι, κύριε Νύχτα, ναι, ναι. Αχ, κύριε Νύχτα. Ευρώπη, θεωρώ πως είναι σημαντικό. Νομίζω ότι να το διαβάσω μια φορά. Ναι, διάβασε το ψηφοφορία και προχωράμε στη ψηφοφορία. Να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε. Δεν έχω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβή γνώση. Αν επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Βεβαίως. Επειδή ανεφέρθηκε ο κ. Χατζηκομινός και στην συγκέντρωση που είχαμε προ δύο ετών στο λιμάνι της Μυθυλίνης και συμφωνώ μαζί του, τότε το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20 οι συνθήκες ήταν 25.000, αν όχι παραπάνω, μετανάστες και πρόσφυγες εδώ στη Λέσβο. Έκτοτε είχαμε ζητήσει με τη συγκέντρωση μας αυτή και με τα ψηφίσματά μας αφενός μεν να φυλαχθούν τα σύνορα της χώρας μας, τα θαλάσσια. Τα θυμάμαι πολύ καλά τι είχαμε ζητήσει. Είχαμε πει να γίνει εκένωση των νησιών προς τις θέσεις, προς τα εκεί που θέλουν να πάνε οι άνθρωποι. Και τρίτον, είχαμε διαφωνήσει με τις δομές. Οφείλω να παρατηρήσω ότι ο αγώνας μας αυτός δεν πήγε εισμάτη. Ο αγώνας, όπως και το ξεσήκωμα που έγινε στη Βάστρια και στο 18 χιλιόμετρο. Διότι, αν δούμε, οι αφήξεις στα νησιά έχουν σχεδόν μηδενιστεί πλην αποσπασματικών περιπτώσεων. Άρα αυτό που ζητάγαμε το επιβάλαμε, έγινε. Το δεύτερο ήταν οι εκενώσεις των νησιών. Εάν λέγαμε ότι τότε είχαμε 25.000 και παραπάνω, τώρα έχουμε 2.000 τόσους, δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό η εκένωση επετεύθηκε αυτή. Διαφωνούμε στις δομές κάθετα και οριζόντια και διαγώνια. Εκεί το σημείο που επιμένουμε και έχουμε τις διαφωνίες μας. Ο κ. Βαλσαμίδης μίλησε προηγουμένως για μια μικρή δομή, όχι φαραωνική. Θα ήθελε να το διευκρινίσει αυτό, πού το τοποθετεί. Διότι εγώ πριν αναφέρθηκα ότι αν θα υπάρχει όχι δομή, κέντρο, εγκατάσταση, καταγραφής και ταυτοποίησεως, έστω και 300-500 ανθρώπων, μήπως ταυτιζόμαστε με τον κύριο Βαλσαμίδη σε αυτό το μέγεθος. Δεν ξέρω αν εννοεί δομή ή την εγκατάσταση που λέμε εμείς και το μέγεθός της. Διότι μπορεί να είναι ένα σημείο προσεγγίσεως αυτό. Στα δύο προσεγγίσαμε με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο Μεταναστεύσεως, στην εκένωση των νησιών που μπράβο έγινε, στην φύλαξη των συνόρων, μπράβο έγινε, διαφωνούμε τώρα στο μέγεθος της δομής. Μήπως και εκεί μπορούμε να δούμε, να ταυτιστούμε σε αυτό που προτείνουμε εμείς. Κύριε Βαλσαμίδη, μπορεί να τοποθετείτε. Κύριε Βαλσαμίδη. Αν θυμάστε, στη συζήτηση αυτή που κάναμε πριν 1,5 χρόνο, είχα τοποθετηθεί και είχα πει την προσωπική μου άποψη ότι μία δομή, όχι υπερδομή, μία δομή μέχρι 2.000 φιλοξενούμενους είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο καθένας εδώ έχει μία διαφορετική άποψη. Εγώ λοιπόν γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση με την κυβέρνηση προκειμένου να καταλήξουμε κάπου. Και ας πούμε εδώ στο Συμβούλιο στη συνέχεια να πούμε αν συμφωνούμε με αυτό το θέμα ή δεν συμφωνούμε. Αλλά αν σε μια συνάντηση είστε εσείς και επικεφαλής των παρατάξεων,
λίγο πολύ μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή. Αυτό λέω. Και το θέμα να κλείσει. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να το έχουμε και να το σέρνουμε και να το σέρνουμε στο βάθος. Δομή 2.000 ατόμων είναι κάτι απλά, το οποίο δεν το... Δεν μου δόθηκε, κύριε Πρόεδρε, δεν μου δόθηκε δυνατότητα. Είναι όπως είναι το θέμα σήμερα, όπως έρχεται εκτός ημερησίας. Θα μπορούσαμε, αν είμαστε προετοιμασμένοι, να αναφέρουμε αναλυτικά τι υπήρχε πριν 2 χρόνια και τι υπάρχει σήμερα. Κύριε Βαλσαμίδη, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Δεν είναι ζήτημα χρυσής τομής, κύριε Βαλσαμίδη. Δεν υπάρχει χρυσή τομή. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Ή δεχόμαστε δομές, ή δεν δεχόμαστε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Μα δεν αναγκάσετε, κύριε Κύριτσι, να μου πείτε με ότι δέχομαι ή δεν δέχομαι. Τοποθετούμε, δεν έχω δικαίωμα να τοποθετηθώ. Ναι, κύριε Βαλσαμίδη. Λέω λοιπόν ότι αν ήταν θέμα ημερήσιας διάταξης και είμαστε προετοιμασμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα. Ουρανός με τη γη. Ουρανός με τη γη. Αυτά όλα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και να καταλήξουμε σε κάτι λογικό. Και όχι να αρχούμε πάλι να βάλουμε τον κόσμο μπροστά και να πούμε σε αυτή τη λογική. Η δικιά μου άποψη. Ξέρετε τι φοβάμαι. Ένας. Δεν βλέπω. Όπως είπε και ο συνάδελφος. Κύριε Πανουράκη, ένα λεπτάκι, έχει πάρει το λόγο ο κύριος Πανουράκης. Ναι, καταχράστηκα το χρόνο. Ο κύριος Γεωργούλας, όπως είπε, δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία και στην επιστήμη ένα επιχείρημα ότι μία δομή αποτρέπει την έλευση εδώ. Άρα, γιατί να λέγεται ότι θα κάνουμε τις δομές τις θηριώδεις για να αποτρέψουμε τις ελεύσεις. Αφού επετεύχθη η μείωση, η μηδενισμός των αφήξεων. Επετεύχθη αυτό. Μπράβο. Το λιμενικό σώμα μας κάνει μια καλή δουλειά. Επετεύχθη. Φύλαξε το σύνορο. Η εκένωση έγινε. Η Χίος έχει 300, 400, εκεί είναι. Και μάλιστα έχω κάνει μια πρόταση, αν δεν σας ακούετε, ότι θα πρέπει να εκενωθεί η Χίος. Πλήρως. Να πάνε οι άνθρωποι στο καλό εκεί που θέλουν να πάνε. Αφού είναι 300-400. Να λέμε ότι η Χίος έγινε επετεύχθη ο στόχος. Γιατί να κάνουμε δομή. Να μπορούμε να τους υποδεχόμαστε αν φτάνουν οι άνθρωποι δυστυχισμένοι, να τους καταγράφουμε, να τους ελέγχουμε αν έχουν κορονοϊό και να πάνε στο καλό εκεί που θέλουν ή πίσω στην πατρίδα τους αν δεν δικαιούνται να πάνε στο καλό εκεί που θέλουν στη Βόρεια Ευρώπη. Για ποιο λόγο να κάνουμε μια δομή εδώ. Και να πω και εθνικιστικά. Όταν ζούμε κάτω από την καυτή αναπνοή του επιθετικού γείτονα, που κάθε μέρα έχει φτάσει να θέτει θέση, θέμα και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μέχρι τώρα μιλούσε για μικρά νησιά. Τώρα έχει φτάσει και οι υπουργοί του να μιλάνε για τα νησιά, τα μεγάλα του Βορείου Αιγαίου. Για ποιο λόγο. Είδατε τι έγινε την πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Η δομή τι θα εξυπηρετήσει. Θόδωρε, τι θα εξυπηρετήσει η δομή. Τι θα κερδίσουμε από αυτό. Τι θα κερδίσουμε. Ανθρώπους θα φυλακίσουμε, τα νησιά θα τα υποθηκεύσουμε. Τι θα κάνουμε, να ξοδέψουμε τα χρήματα της Ευρώπης. Όχι, να τα ξοδέψουμε τα χρήματα της Ευρώπης. Εδώ, για να κάνουμε το κέντρο καταγραφής και για να κάνουμε έργα, δρόμο, λιμάνια, για να εξυπηρετούμε το κέντρο καταγραφής. Να κάνουμε έργα εδώ στα νησιά. Τα 150 εκατομμύρια να τα ξοδέψουμε εδώ στα νησιά. Για έργα που είναι ειρηνικά και θα εξυπηρετούν και το κέντρο καταγραφής. Τι είναι, ποιο διάλογο να κάνουμε, σ' ρώτησε κανείς. Μονίμως μου λένε, θα έρθει η κυρία Γιώχανσον, η κυρία Γκμίντερ, να πει αυτά που θέλουν να κάνουν. Δεν είπε, δεν κάτσαμε ποτέ να κουβεντιάσουμε. Δεν κουβεντιάσαμε ποτέ. Όλο μας λένε τι έχουν να κάνουν. Για ποιο λόγο να δεχτούμε τη δομή. Γιατί να κάνουμε 2.000 και 3.000 ατόμων δομές μέσα στο δάσος. Ή στο θόλος. Για ποιο λόγο. Τι θα εξυπηρετήσει, αφού δεν έρχονται οι άνθρωποι. Βρήκαν άλλους διεξόδους. Από το κεντρικό Αιγαίο, από την Νότια Κρήτη, πάνε στην Ιταλία. Η Ιταλία έγινε το νέο σημείο εισόδου. Ωραία. Να συνεχιστεί η τακτική του λιμενικού, ως έχει, να φυλάσσει τα σύνορα, γιατί υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα, υπάρχουν και σύνορα στεριάς. Να εξακολουθήσει. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια, εάν φύγει ο κορονοϊός, ποιος θα έρθει, εάν το λιμενικό δεν φυλάξει, ποιος θα έρθει. Μα δεν θα έρθει. Ένα συγκροτημένο κράτος, και πιστεύω ότι είμαστε συγκροτημένο, θα φυλάξει τα σύνορά του. Άρα γιατί να κάνουμε στο μέσα. Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου δεν είναι Κέρκυρα και Κεφαλονιά, με όλη τη συμπάθεια που τους έχω.
που βρίσκονται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δεν ήταν νησιά Ζιλτ της Γερμανίας που είναι ανάμεσα στη Δανία και στην Γερμανία. Είναι κάτω από μια καυτή ανάσα. Τα drones, αν τα διαβάζετε, αν τα μαθαίνετε, κάθε μέρα διασύρουν τους ουρανούς μας εξ Ανατολών, ερχόμενα. Για ποιο λόγο να το δω. Πέστε με ένα επιχείρημα και θα αλλάξω τη γνώμη μου. Θα πω ναι να γίνει. Πέστε με ένα επιχείρημα και θα αλλάξω τη γνώμη μου. Ένα επιχείρημα, πέστε με. Δεν μου λέτε κανένα επιχείρημα. Και αντιθέτως κάνετε γκάλωπ, γίνονται γκάλωπ, που λέμε καλά τεπές ή βάστια. Βάζουμε ψευδοδηλήματα. Εντάξει, ελευθερία ή θάνατος. Α, εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ ειλικρινά θέλω να ακούσω ένα επιχείρημα. Γιατί θέλουμε τη δομή. Προφανώς δεν θέλουμε τον Καρατεπέ. Προφανώς δεν το θέλουμε το Μαυροβουνί. Και αν όπως ελέγχθη ότι ένας σύμβουλός μου, ειδικός σύμβουλος, που δεν είναι ειδικός σύμβουλος, πρότεινε κάποτε τον Καρατεπέ, και αν το έκανε, γιατί δεν ήμουν μπροστά, δεν με απηχεί. Δεν με απηχεί εμένα. Εγώ ξεκάθαρα και προχτές είχα ένα άρθρο και έλεγα να κλείσω Καρατεπές. Πέστε με ένα επιχείρημα, ρε παιδιά, γιατί να γίνει η δομή. Δεν το βρίσκω εγώ, δεν το βλέπω. Τόσο τυφλός είμαι. Βρίσκω στην ψήφιση. Λοιπόν, να κάνω μια ανάγνωση της πρότασης. Λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντιτίθεται στην προσπάθεια ψήφισης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογίας φωτογραφικής ρύθμισης. Και θα επιτρέψω να σταματήσω. Ναι. Είχα την απέτηση όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων σε ένα τέτοιο μείζον θέμα, όταν έχουν δώσει το παρόν στην έναρξη της συζητήσεως και δεν εκολύουν το εξ αρχής, να είναι εδώ και να πάρουν θέση και να εκτεθούν. Να πω την κυρία. Βλέπω μερικούς, αλλά βλέπω και μερικούς που δεν. Τηλεφώνησε ότι ήταν σε κάποια σύσκεψη. Έχει σύσκεψη, και εγώ σύσκεψη. Απλά οφείλω να ενημερώσω επειδή είναι. Εδώ θα εκτεθούμε όλοι. Για να μην πω ότι. Θα εκτεθούμε όλοι. Εγώ οφείλω. Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο από Σάμο Πανουράκη. Εντάξει. Να προχωρήσουμε λίγο, Βασίλη, γιατί έχουμε περάσει ήδη 2,5 ώρες με το. Ναι, όχι, απλά για να το προχωρήσουμε. Αν είναι κάτι διαφορετικό, ένα λεπτό, Βασίλη, για να, επειδή δεν μίλησες καθόλου. Ναι. Ναι, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω γρήγορα σε μια αναφορά σε ό,τι αφορά τη ΣΑΜΟ, βέβαια. Εμείς σαν ΣΑΜΟΥΤΟΥΣ το χάσαμε το παιχνίδι, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, όταν γίνανε οι διαμαρτυρίες. Ήταν πολύ αργά, διότι είχαν στηθεί, βέβαια, και γύρω στους 100 και πλέον η Κίσκη στο καινούργιο kit που έχουν φτιάξει τέλος πάντων εδώ, είχαν γίνει περιφράξεις, άρα το χάσαμε το παιχνίδι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου που έλεγαν ότι θα δεχτούμε μέχρι 1.200 άτομα συν 300 για το προκεκά. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής και να συμφωνήσω με τον Περιφερειάρχη μας. Για δομή δεν το συζητάμε βέβαια. Εγώ προσωπικά δεν το συζητάω και οι περισσότεροι από εμάς. Σε ό,τι αφορά όμως μια μικρή εγκατάσταση, και γιατί το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε. Εάν παρελπίδα, δεν θέλω το καν να το σκέφτομαι, αλλάξει η κυβέρνηση και δεν φυλάσσονται τα θαλάσσια σύνορα, όπως έλεγε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όταν η κυρία Τασία κουνούσε τα χέρια και λέει ελάτε, να σας υποδεχτούμε. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η μικρή εγκατάσταση, διότι ξαφνικά μπορεί να δεχτούμε 300-400 άτομα με βάρκες, είτε στη Μυτιλήνη, είτε στη Σάμο, είτε στη Χίο, που με την ολιγοήμερη, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης, λέει να γίνει καταγραφή και να πάρουν τα κατάλληλα έγγραφα και να πάνε εκεί που θέλουν. Πού θα πάνε, αγαπητή Αγλαία, ξέρεις πως σε σέβομαι και σε αγαπάω, και φίλε Γιώργο. Αυτές τις 5 μέρες, 7 μέρες, 10, πού θα τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Στα σπίτια μας. Δεν γίνεται. Ας υπάρχει λοιπόν αυτή η μικρή εγκατάσταση, όχι δομή, επαναλαμβάνω, με τίποτα δομή, που να μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους για αυτές τις λίγες ημέρες και να είναι και ανθρώπινες βέβαια οι συνθήκες που θα παραμείνουν. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάω ξανά.
και ίσως πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, ωραία, να διαβάσω ξανά λίγο το ψήφισμα. Την πρόταση μάλλον, απόφαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντιτίθεται στην προσπάθεια ψήφισης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογίας φωτογραφικής ρύθμισης να μεταφερθούν αρμοδιότητες της περιφέρειας για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της υπαρήθμου 170613 / 2013 κοινής υπουργικής απόφασης με προφανή στόχο να υλοποιηθούν τα έργα κατασκευής των δομών στα νησιά μας ενάντια στην βούληση των νησιωτών και της Περιφερειακής Αρχής. Όσον αφορά τις άμεσες ενέργειες για τις εργασίες που έχουν ήδη αρχίσει από τις 31/1/2022 στη Βάστρια, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει την 3/1/2022 του 2022, σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσοι μπορούν να μεταβούν στη Βάστρια για αυτοψία και να ζητηθεί το σταμάτημα των εργασιών. Η διακοπή. Την 4/2/2022, ημέρα ψήφισης της τροπολογίας, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράσταση στη Βουλή να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης, να συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρους των Κομμάτων, στους οποίους να εκδώσουν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τέλος, στο άμεσο... Επιδώσουν. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Ναι, ναι. Και τέλος, στο αμέσως προσεχές διάστημα, σε συνεργασία με φορείς, επιμελητήρια, εργατικό κέντρο, να σταματήσει για ένα 24ωρο κάθε παραγωγική διαδικασία στα... Κάθε δραστηριότητα. Να διακοπεί. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι το σύμβουλο. Κύριε Πρόεδρε. Η κάθε δραστηριότητα θα είναι μόνο στη Λέσβου ή και στοιχείο. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Και στοιχείο να γίνει. Πολύ σωστά γίνεται η παρατήρηση. Ναι, και στα δύο νησιά που έχουν το θέμα. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ενημέρωση, αυτή η επιστολή πρέπει να πάει και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Γιατί είναι και, νομίζω ότι αφορά και τον Εύρο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Κάρνα. Ακούστε, θα πρέπει σε συνεργασία των φορέων των δύο νησιών να προγραμματιστεί η περαιτέρω δραστηριοποίηση και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί αυτό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση. Διότι εντάξει, κάνουμε μια απεργία αγώνα. Και τι έγινε. Ωραία. Πρέπει να προγραμματιστούν οι κινήσεις με λεπτομέρεια και με καθοδήγηση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου και των φορέων. Εντάξει. Ωραία. Ούτως ή άλλως το άμεσο είναι Μπορώ να δω το λόγο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εννοούμε ότι θα σταματήσουν την δραστηριότητα, εννοούμε ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά. Εννοούμε ότι θα σταματήσουν να κλείσουν οι υπηρεσίες. Τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί αυτό το πράγμα, εγώ δεν ξέρω αν έχουμε εμείς τέτοιο δικαίωμα χωρίς τον σύλλογο των. Για αυτό λέμε σε συνεργασία με τους συλλόγους και επιμελητήρια. Αν πει ο εμπορικός σύλλογος ότι εγώ δεν θέλω να κλείσω, δεν θα κλείσουν τα μαγαζιά. Αυτό, άντι, λοιπόν, ωραία, ούτως ή άλλως, να πω κάτι... Τη γνώμη, κύριε Πρόεδρε, η πρωτοβουλία μας θα έχει ένα νόημα να πάρει ο κύριος Βουλής την πρωτοβουλία, να καλέσει όλους τους φορείς της Χιλού και όλοι μαζί να αποφασίσουμε το νομαρχιακό τμήμα της Αδερφής, το εργατικό κέντρο, το επιμελητήριο, ο ιατρικός σύλλογος. Δηλαδή, μην κάνει ο κύριο Νύχτας τη μέρα νύχτα. Εντάξει, θα συνεννοηθείτε, στοιχείο είσαστε. Μιλείτε τα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, μην... Κύριε Αμπαζή,
στην αίθουσα του Ενεργειακού Συμβουλίου. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν. Αυτό είναι πρωτίστερο, Γιώργο μου. Είναι πρωτίστερο. Πρώτα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Κύριε Νικτά, σας παρακαλώ, δεν μην κάνετε διάλογο οι δυο σας. Λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι η τροπολογία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Πολύ σωστά, παρακολουθείτε. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επόμενες κυρίες. Αυτό που επήγε, κύριε Κάρλα, συνάδελφοι, το επίγον το ξεχωρίζετε. Λοιπόν, και οι επόμενες κινήσεις πρέπει να προγραμματιστούν από τώρα. Λοιπόν, ωραία. Ονομαστική θα γίνει επειδή κάποιοι έχουν αποχωρήσει, κάποιοι έχουν προσέλθει. Λοιπόν, Αρώνης, υπέρ, νομικός. Λοιπόν, θέλω λίγο να δικαιολογήσω την απάντησή μου. Θα δηλώσω παρόν, καθώς είμαστε κατά των ψηφισμάτων, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Θεωρώ ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι θεσμός και δεν είναι συνδικαλισμός έτσι όπως έχει καταντήσει. Σκοπός μας δεν είναι να ξεσηκώνουμε τον κόσμο να βγαίνει στον δρόμο. Εμένα, πρότασή μου είναι να γίνει μια επιτροπή η οποία θα συζητήσει με τους αρμόδιους για όλα αυτά τα θέματα που είπαμε πριν. Σίγουρα δεν πρέπει να αφαιρούνται αρμοδιότητες από την περιφέρεια, αλλά πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό και να το συζητήσουμε μέσα από νόμιμο και νομικές διαδικασίες. Τούφου. Τούφου. Υπέρ, ναι, κύριε Πρόεδρε. Κουφέλος. Βρουλής. Υπέρ. Πανουράκης. Αυτό σαν το τεστ. Πανουράκης. Πας για φύση άρθρα να πω. Βλάτας. Υπέρ. Αντωνέλη. Υπέρ. Δεν ήταν και πιο δυνατό. Ο Κουρσουμπάς μου έστειλε μήνυμα ότι ψηφίζει υπέρ γιατί είναι άρρωστος και παρακολουθεί αλλά δεν μπορεί να... Λοιπόν, COVID. Νύκτας. Νύκτας. Με πολύ πολύ βαριά καρδιά υπέρ, με πολύ βαριά καρδιά. Γουρνιά. Ο Νύκτας. Αύριο να έρθει μια επίσκεψη από πάνω από εδώ. Λοιπόν, Γουρνιάς. Υπέρ. Χατζικομνηνός. Πρόεδρε, ψηφίζω κατά και αιτιολογώντας την ψήφο μου. Mm-hmm. Πρώτον, στα 2,5 χρόνια δεν έχω ψηφίσει ποτέ υπέρ σε κανένα ψήφισμα γιατί θεωρώ ότι είναι καθαρά θεωρητική κίνηση χωρίς αποτέλεσμα και ουσία και το αποδεικνύει το παρελθόν. Και δεύτερον, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις, δεν ξεκαθαρίστηκαν τα ερωτήματα που έβαλα. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μας, τι θα περιλαμβάνουν και πού θα οθήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο ψηφίζω κατά. Okay. Καλογύρου, απουσιάζει, Βαλσαμίδης. Κύριε Πρόεδρε, Λευκό, την πρόταση okay. Τη δική μου την κατέθεσα. Ωραία. Γόμου. Γόμου. Εδώ είναι, εδώ είναι. Ναι, ναι, ναι. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Κυρατζής. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ να δικαιολογήσω την ψήφο μου. Ψηφίζω και εγώ κατά, για το λόγο το ότι παραμένω στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την πρώτη, που ήταν σύμφωνα με τις προτάσεις των αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Αθηνάδης. Υπέρ. Μπουγδάνος. Υπέρ. Λεγάτος. Λεγάτος. Δεν είναι. Παπαγεωργίου. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Κυριαζής. Λευκό. Ανδρεάδου. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Αδαμίδης. Αν θα μπορούσα να ψηφίσω επιμέρους, θα έλεγα ναι μόνο στο ψήφισμα για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Έτσι θα ψήφισα και εγώ, κύριε Αδαμίδη. Ένα όχι παρόν. Παρόν. Δεν είναι ψήφισμα, κύριε Αδαμίδη. Δεν είναι ψήφισμα. Είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και επαναλαμβάνω για το ψηφίζω παρόν και μόνο για το θέμα τη αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Γενούζος. Γενούζος, είπε, δεν νο. Ο έπαρχος μας ακούει. Κανονικά είπε να πω υπέρ, αλλά γιατί να πω υπέρ. Να κλείσουμε λίγο τα μικρόφωνα.
Ακούγεται. Τα παραταξιακά σα δεν μα ενδιαφέρουν. Κυριαδή, ακούγεσαι. Ακούγεσαι το τηλέφωνο. Δεν είπα τίποτα από αυτό. Είπε στον αντικότητα. Γενούζο. Χριστόφας. Υπέρ. Προβέτζας. Υπέρ. Καρασάφας. Βερίς. Καλό, καλό, άντε, γεια. Έλα, γεια, 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 γεια. Βερίς, δεν είναι. Κρυμιζής. Υπέρ, κύριε πρόεδρε. Καμπούρης. Υπέρ, κύριε πρόεδρε, υπέρ. Καταφύλου. Υπέρ. Κυρίτσι. Υπέρ. Αμπαζής. Υπέρ, κύριε πρόεδρε. Φιλιππής. Φιλιππής. Δεν ήταν, νομίζω. Σταμούλος. Δεν είναι. Σπυλάνης. Υπέρ, κύριε πρόεδρε. Νικολάρα. Υπέρ. Αργυρούδη. Κύριε πρόεδρε, πριν πω την ψήφο μου, θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους τι σημαίνει να χάσουμε τα δικαιώματά μας σαν περιφέρεια σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία και τι θα μας περιμένει μεθαύριο που θα τεθεί το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και της εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων. Πάμε παρακάτω, είμαι υπέρ. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Σωστή. Κάρλας. Υπέρ και προγραμματισμός με τους άλλους φορείς για τις παραπέρα κινητοποιήσεις και κινήσεις. Γεωργούλας. Κύριε Πρόεδρε, καμία από τις προτάσεις που είχα καταθέσει δεν έγινε αποδεκτή για να μπει στο συγκεκριμένο το κείμενο. Η άποψη της παράταξης είναι ότι στους αγώνες στους δρόμους θα είμαστε παρόν, στο πολύ περιοριστικό πλαίσιο της περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι. Άρα όχι. Κατά. 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 Μανάβης. Καταψηφίζουμε, Πρόεδρε, εμείς θα είμαστε μαζί με τους πρόσφυγες και τους κατοίκους των νησιών μας για να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που φυλακίζει αθώους ανθρώπους και τους πνίγει στη θάλασσα. Γενούζος. Λεγάτος. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Υπέρ. Υπέρ. Λεγάτος. Δεν είναι. Ωραία. Επομένως, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με 26 ψήφους υπέρ, 1, 2, 3, 4, κατά. Και 1, 2, 3, 4, 4, πάρω. Ωραία.